Είπαμε, θα έχουμε πρόβλημα σήμερα, θα έχουμε ένα προβληματάκι. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Ήρθα εδώ και έγινε λίγο. Αναταράχη κατευθείαν. Κατευθείαν. Ναι. Να σου πω, Στέλιο, πραγματικά ότι με ευχαρίστηση έχω στο στούντιο σήμερα και λείπει ο Τρέγιας. Και βλέπω σύντομα να υπάρχει άλλο δίδυμο εδώ στο στούντιο. Από τις πρώτες συζητήσεις που κάναμε έξω στο στούντιο. Καλό βράδυ, κύριε Ματζούρη. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ. Είπαμε, η ώρα για μπλε. Νούμερο ένα, εντάξει. Εκπομπή σε όλα τα FM. Στο λαό του Ηρακλή. Εντάξει, βέβαια. Τώρα μην πω κάτι και μπει μέσα στο στούντιο. Όχι, όχι, εντάξει. Κρατάμε ένα επίπεδο. Και αυτός μπλε φοράει. Πραγματικά ασκείς μια επιρροή μαγνητικών κυμάτων, στέλνει στον εγκέφαλο. Στον. Πίσω, πίσω. Και πάλι μπλε είναι από πίσω. Παντού μπλε. Τελικά και στο στούντιο μέσα όλα μπλε. Όλο ο Λίβερο είναι μπλε. Είναι μπλε. Είναι μπλε. Λοιπόν, να πούμε γιατί ξεκινήσαμε έτσι ότι σήμερα λόγω μιας ανελειμμένης υποχρέωσης ο κύριος Τρέγιας δεν μπορεί να είναι στο στούντιο. Θα πω καλύτερα εγώ γιατί θα είναι μαζί ο φίλος μας ο Στέλιος ο Παπαντονίου. Τα είπα καλά το επίθετο. Μια χαρά. Εντάξει, είναι και δύσκολο. Είναι... Ναι. Πραγματικά, στο έγραψα και στο Facebook, περίμενα ας πούμε, να μας φέρεις και την Τούνη μία βόλτα από εδώ πέρα. Μια που το επίθετό σου. Παραπέμπει στην Ιωάννα Τούνη, γιατί νομίζω ότι Παπαντονίου είναι κι αυτός. Παπαντονίου είναι ίδιος. Παπαντονίου. Αλλά δεν την είδα την Ιωάννα να τη φέρνεις μαζί σου. Όχι. Κρίμα. Θα ήθελα να τη φέρω, αλλά. Θα ήθελα να τη φέρεις Στέλιο, αλλά δεν γίνεται. Δεν. Κρίμα, ρε Στέλιο. Δεν πειράζει. Η οποία είναι και είναι το 93 γεννηθείς. Εννοείς ότι είστε. 25 χρονών. Είστε. Ίδια ηλικία. Ίδια ηλικία. 25 ναι. χρονών. Εντάξει, τι ωραία ηλικία. Double scores έχω. Στέλιο, double scores έχω. Στην κυριολεξία, double scores έχω. Πω, τι ωραία ηλικία 25 χρονών. Μακάρι να μου 25. Εμείς που είμαστε 25 δεν το εκτιμούμε. Ναι. Ενώ όταν θα μεγαλώσουμε, τότε θα λέμε για τα 25 που ήμασταν. Λοιπόν, τώρα θα ακούσεις σοφά λόγια. Τώρα, αγόρι μου, δεν σκέφτεσαι τίποτα. Πετάς. Ναι, είσαι σε μια από τις καλύτερες ηλικίες. Δεν σκέφτεσαι τίποτα. Και εγώ όταν καταρχήν, όταν ήμουν 25 χρονών. Δεν πειράζει. Είναι εβδομάδα, δεν υπάρχουν αγωνιστικές υποχρεώσεις να πούμε. Το Άρης ΠΑΟΚ καργή. Θα είναι και λίγο πιο ανάλαφρη η εκπομπή. Όταν ήμουν 25 χρονών, αν μιλούσα με κάποιον 50χρονο όπως κάνεις εσύ, τώρα ξέρεις πώς τον έβλεπα τον 50χρονο. Σαν παππού, πραγματικά. Όχι και 50χρονο, παππούς ο άλλος. Ναι, έτσι, όχι, έτσι σου λέω, έβλεπα εγώ. Ο 25χρονος βλέπει τον 50χρονο, πώς τον έβλεπα. Σαν παππού τον έβλεπα όταν ήμουν 25 χρονών. Παππού, όχι ρε παιδί μου, ναι, την εικόνα με τον μπαστούν με το και έλεγα πω από 25 από τα 50 είναι μια αιωνιότητα. Σου λέω λοιπόν Στέλιο κάτι που θα το καταλάβεις πολύ γρήγορα ότι δεν είναι τίποτα τα 25 με τα 50. Ένα κλακ ναι. Και θα τα κάνεις, γι' αυτό ζεις ό,τι μπορείς τώρα, γιατί όταν γίνεις σαν και εμένα δεν θα μπορείς. Εννοώ λογικά πράγματα, όχι. Εντάξει, προφανώς. Όχι τίποτα. Με μέτρο όλα. Αυτερεσίες έτσι. Λοιπόν, να πούμε που είμαστε, να πούμε ποια είναι η εκπομπή. Βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107 και 4. Εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Δευτέρα και Παρασκευή 10 ως 12. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8 ως 10. Σήμερα, επαναλαμβάνω, ο κύριος Τρέγιας δεν θα είναι μαζί μας. Είχε μια δουλειά το παλικάρι μας. Καλύτερα θα πω εγώ. Ο Στέλιος Παπαντονίου, γνωστός νομίζω στο κοινό του Λίμπερο εδώ. Από πέρσι από τις εκπομπές με τον Τάσο, πες τα, θα τα πω εγώ. Ναι, στις πρώτες πτήσεις κάναμε μαζί ένα χρόνο, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Υπέφερες, ε. Όχι, καλά ήταν. Τι καλά ήταν. Καλά ήταν γιατί ήμασταν και οι δύο παοκτσίδες. Ναι. Άμα είναι τώρα σε φάση αντιπαράθεση, εντάξει, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Όχι, δεν υπάρχει κοίτα, η αντιπαράθεση είναι αντιπαράθεση λόγου. Ναι. Δηλαδή, ο καθένας. Εγώ τώρα πιστεύω έχεις ακούσει κάποιες εκπομπές με τον Τάσο. Τις περισσότερες τις ακούω. Ωραία. Λέει, δεν θα βγάλουμε, δηλαδή εγώ με τον Τάσο δεν θα συμφωνήσουμε, αλλά σκοπός ποιος είναι, πιστεύω εγώ. Ο καθένας βάζει, απλώνει τα επιχειρήματά του στο τραπέζι και αυτοί που ακούνε να βγάλουν κρίνουν. Και συνήθως λέω εγώ, δεν ξέρω αν συμφωνείς, σε αυτές τις περιπτώσεις κρίνει καλύτερα, ούτε ο Αριανός θα κρίνει καλύτερα, ούτε ο Πάοξης, γιατί μιλάμε για Άρη και Πάοκ, ο ουδέτερος θα κρίνει. Δηλαδή, κάποιος που υποστηρίζει κάποια άλλη ομάδα. Ναι, ουδέτερος, αυτό εννοώ. Κάποια άλλη ομάδα. Ναι. Μπορώ να σου πω ότι ούτε ο Ηρακλειδέας, γιατί είναι στην ίδια πόλη, είναι ουδέτερος. Κάποιος που είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα από άλλη πόλη, ο Λαρισαίος, ο Πανιώνιος. Καλά, Πανιώνιος τώρα εντάξει, είναι λίγο, είστε λίγο φιλικά σωματεία με τον Πανιώνιο Στέλιο εδώ που τα λέμε. Οι οργανωμένοι έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους. Και οι ανοργάνωτοι. Λοιπόν, να πούμε βέβαια και τους
Ξεχάσαμε εδώ πέρα. Θα μας πάω, γιατί θα πάω και όταν τελειώσει και η εκπομπή. Άμα θες, πίνουμε και μια μπύρα μαζί, Στέλιο. Να πούμε ότι βασικός υποστηρικτής της εκπομπής είναι το Escobar Espresso Coffee Bar Γεωργίου Παπανδρέου 9. Πρώην Αθέων, τηλέφωνο 2311 208 301, σημαντικό το τηλέφωνο για τα ρεζερβές σας, επαναλαμβάνω 2311 208 301. Το Escobar είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί για το καφεδάκι σας, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας, με οποιαδήποτε παρέα εσείς διαλέξετε. Το στέκι της πόλης, ένα από τα ωραίτερα στέκια της πόλης, για να απολαύσεις τους αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδας, με κρύα πιάτα, καθαρά ποτά. Ένα πολύ όμορφο περιβάλλον, ωραίος κόσμος, ωραίες παρουσίες. Μία επίσκεψη θα σας πείσει, μάλλον και αν δεν μας πιστεύετε, για να δείτε αν σας λέμε αλήθεια ή όχι. Πολύ ωραίο μαγαζί. Πολύ ωραίο. Έχεις επισκεφθεί. Έχω πάει μια φορά, ναι. Ωραία. Τώρα θα διαβάσεις, θέλω να το σκίσεις στον Τρέγια, να διαβάσεις αυτό εδώ πέρα. Είμαι σίγουρος θα το πεις καλύτερα, διότι ο άνθρωπος δεν τα κατέχει όλα στα αγγλικά έτσι πολύ να μην το. Sky's Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με επιστοποιημένο δίπλωμα, αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ υψηλές αποδοχές και στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Sky's Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, Διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10, πληροφορίες skys.gr και στο 2392021100. Τον έσκησε τον Τρέγια, που, ο οποίος... Ο οποίος έστειλε και μήνυμα. Ο οποίος τι έστειλε. Έστειλε μήνυμα και λέει μια, πες το μπαμπά Ντρούλινγκ να σου πάρει μαλλί της γριάς. Τρέγια, με το γιο σου κάνεις εκπομπή, ναι ρε Τρέγια. Με το ηλικιακά, γιατί δεν είναι κακό. Θα μπορούσε, ναι. Μπορούσε να, δηλαδή, φυσικά ηλικιακά μπορούσες να ήσουν γιος μου. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις, θα ξεκινήσουμε με οποιαδήποτε έτσι. Ξεχάσαμε ηχοληψία. Ναι, ισχύει. Λάθος. Μεγάλο λάθος, συγγνώμη Γιάννη. Το επίθετο δεν συγκρατώ. Γιάννης Γάτσης, άμα θυμάμαι σωστά, ε. Νάτος. Εδώ, γι' αυτό έχουμε εδώ τον παλαιό σολίμπερο που δεν είμαι εγώ, φυσικά είναι ο Στέλιος, για να διορθώνει στην ηχοληψία το φιλαράκι μας ο Γιάννης. Να πούμε, δεν ξέρω αν έχεις κάτι πάνω στο... Γιατί εγώ διάβασα μερικά και είδα κάποια σχετικά, δεν ξέρω αν έχεις στην ιδιοσιογραφία του ΠΑΟΚ, γιατί μπορεί να είναι 10 μέρες πριν το μάτς. Αλλά βγαίνουν κάποια ειδήσει από τον ΠΑΟΚ, βγαίνει και από τον Άρη. Αισθάνομαι πολύ στο αγωνιστικό. Έχουμε, ναι, εντάξει, πάντα υπάρχει ρεπορτάζ. Απλώς είναι, ξέρεις, είναι η εβδομάδα στεναχωρημένη αυτή, ναι, με την εθνική ομάδα. Είναι πολύ στεναχωρημένη, όντως. Η επόμενη θα είναι διαφορετική. Ναι, γιατί μπαίνει στην αντίστροφη μέτρηση. Και σου είχα πει και έξω ότι με χαλάει πάρα πολύ που πέφτει η εθνική πριν το Άρης ΠΑΟΚ. Πριν το Άρης ΠΑΟΚ, δεν την ήθελε. Όχι, κανένα δεν το ήθελε. Μετά το Άρης ΠΑΟΚ, α γίνει. Δεν έχω θέμα. Αλλά ναι, ναι. Πριν το Άρης ΠΑΟΚ. Είναι προσμονή, όντως. Δεν είναι άδικο. Είναι έτσι, μας ξενερώνει λίγο. Ή άμα ήταν έτσι, α έπεφτε το μάτσο του Κυπέλου. Του Κυπέλου. Α έπεφτε το μάτσο του Κυπέλου. Δεν θα είχα κανένα θέμα. Λοιπόν, θα το στείλω τον Τρέγια, παιδιά, θα έχω το στέλνει εδώ. Όχι, μην το λέτε αυτό. Θα το στείλω, όχι, γελάτε. Όχι, sorry, αυτό μου ξέφυγε. Θα το στείλω, θα πάω αύριο στη διεύθυνση, εδώ πέρα του Λίμπερο, και θα πω παρακαλώ πολύ το στέλνει. Στείλω τον άλλο να κάνει 4-6 πρωί. 4-6. 4-6. Ούτε γερμανικό δεν είναι, δηλαδή 2-4. Κακό νούμερο. Κακό νούμερο. Ας, μη μου το θυμείς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εγώ... Έχω διαβάσει, ήρθα διαβασμένος. Ωραία, γιατί διάβασα εγώ θα σου το πω. Κάτι για τον Άρντα λέει είναι τέλος από το μάτς. Δεν ξέρω αν ισχύει. Πάλι. Για την εθνική. Για τον Άρη, για το μάτς με τον Άρη. Ότι τον κάτι ο Λουτσέσκο, εκτός αν το διάβασα λάθος. Και ότι ο. Πώς λέγεται ο άλλος. Ο Μαουρίσιο που τραυματίστηκε στην προπόνηση. Ναι. Καθώς δέχτηκε ένα χτύπημα στο γόνατο. Αύριο θα περάσει μαγνητική και θα δείξει το. Ποιος το χτύπησε, μπας και κανένα αργιανάκι. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ποιος τον. Ο Μαουρίσιο, για επειδή εγώ δεν ξέρω, είναι ο βασικός, δηλαδή αυτή την περίοδο είναι ο βασικός. Είναι ο βασικός αμυντικός χαφ. Ναι, τώρα δεν ξέρω αν θέλω το Μαουρίσιο ή τον Κάνια. Δεν ξέρω ποιο είναι χειρότερο από του δύο. Ο Κάνια είναι χειρότερο. Δηλαδή αυτός ο Κάνια φέτος με έχει ανακτήσει. Ναι. Ούτε μια σωστή παλιά. Έβαλε μια γκολάρα σε ένα ευρωπαϊκό θυμάμαι. Στο παιχνίδι με του Ελβετού έβαλε μια γκολάρα εκεί. Αυτά. Από του δύο, εγώ δεν ξέρω, για να κάνουμε και λίγο έτσι συζητσούλα και μετά θα ανοίξουμε τι γραμμέ. Από του δύο, ποιο σουτάρει. Δηλαδή ποιος, και οι ίδιοι σουτάρουν. Ο Μαουρίσιο εκτελεί φάουλ άμα τύχει. Απλώς, πατάνε περιοχή αυτή και οι δύο. Εντάξει. Okay, τι να πατήσουμε. Εντάξει.
Ο Μαουρίσιο κάτι κάνει. Κάτι προσπαθεί. Κάνει. Ο Κάνιας, εντάξει, δεν. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου. Θυμάμαι πέρσι του Κάνιας, βέβαια, κάποια γκολ με κεφαλιές τέτοιο, δηλαδή ήταν σε κάποιες φάσεις μέσα. Θυμάμαι. Με τον Ολυμπιακό αυτό δεν είχε βάλει γκολ. Αν θυμάμαι καλά, στο 2-0 ο Κάνιας δεν είχε βάλει με κεφαλιά. Όχι, ο Σάκοφ ήταν εκείνος. Ναι. Έχει και πολλούς αμυντικά. Σε ποιο παιχνίδι? Πέρσι, 2-0 δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό. Όχι το αυτό που δεν έγινε, το περσινό. Όχι αυτό που δεν έγινε. Πάω ο Ολυμπιακός 2-0, λέω. Α, ναι, ναι. Ο Σάκοφ ήταν ο Σάκοφ. Έρχεται και αρκετά αμυντικά χαφ, η αλήθεια είναι. Και ο Βέρμπλουμ. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχουμε τίποτα άλλο από το αγωνιστικό από τον. Όχι, μόνο και τη τιμωρία του Λουτσέσκου που ναι. Θα πληρώσει χρηματικό πρόστιμο για τις δηλώσεις περί Χίτλερ και. 28.000 ναι, 28.000 αυτό. 28.000. Κάτι άλλο αγωνιστικό δεν υπάρχει. Ποιος τα πληρώνει, τα πληρώνει πάει ο Λουτσέσκου. Νομίζω μάλλον υπάρχει θα τα φύγει. Μάλλον υπάρχει. Εντάξει, πάει, είναι λίγο έτσι άφηλο. Είμαστε και Ελλάδα. Ναι, είναι Ελλάδα. Για πες μου, γιατί ο άλλος δεν του άρεσε. Είναι και μεγάλος ο. Πώς το λένε, ο Τάσος. Την είδε τη συγκεκριμένη και επειδή είναι, να σου πω, είναι ο Σταμάτης Γαρδέλης. Τον ξέρεις τον Γαρδέλη καταρχήν. Είσαι μικρός που να τον ξέρεις. Πόρεση. Ονομαστικά ναι, αλλά τώρα σε φάτσα δεν μου είναι τέλος πάντων για να σου πω, ήταν ο Γόης δεκαετία του 80. Η δεκαετία του 80 είναι η δεκαετία των βιντεοκασετών που γινόταν πανικός. Με Στάθη Ψάλτη εκεί πέρα. Α, και... μπράβο, ναι. Okay. Ήταν και τώρα είναι καλοστεκούμενος ο Γαρδέλης, αλλά τότε ήταν και ωραίο παλικάρι. Ο Τρέγιας είναι ο Σταμάτης Γαρδέλης ο ραδιοφώνου. Την είδε αυτή να και δεν του πολύ άρεσε. Τι δεν του άρεσε. Δεν του άρεσε. Είναι, γιατί είναι βαμμένη ξανθιά μάλλον. Καλά, εντάξει, φυσική αλλά, ξανθιά. Αλλά τις πάει. Δηλαδή, ναι. Εντάξει, λοιπόν, για να δώσουμε και τον κόσμο να καταλάβει. Έχω μπροστά μου, είμαστε στο All About Aris. Θα μου πεις τι, θα το κάνουμε λίγο έτσι λαμπύρι την εκπομπή, δεν πειράζει. Τι να πω, ότι τα εισιτήρια στην 1 και στην 3 τελείωσαν και στην 2 είναι ελάχιστα και αυτά. Εντάξει, sold out θα γίνει, λογικό είναι. Ούτε και πράγματα δεν λέω για εισιτήρια. Λοιπόν, τρυφερή ανάρτηση και της κυρίας Κολάσο, η οποία ο Τάσος Τρέγιας δεν του άρεσε. Άμα τη δει δίπλα του όμως θα αρχίσει. Την αδίκησε την κοπέλα. Τάσο την αδίκησες. Αν ακούς την αδίκησες να ξέρεις. Δυστυχώς όμως λέω εγώ Στέλιο, το είχα κάνει ένα σχόλιο, μακάρι να διαψευστώ, δεν βλέπω πάνω από χρόνο να μένει στην πόλη μας. Διότι ο Κολάσο δεν ξέρω τι έκανε στην Boca Junior. Εδώ μπορεί να είναι μία από τις δύο χειρότερες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, μεταγραφικές κινήσεις του Άρη. Μπορεί να είναι ένας από τους πιο πολυδιαφημιζόμενους. Βασικός 150 μας λέει στην Boca Juniors, δεν το έχω δει ούτε ένα, να μην λέω ψέματα. Αλλά λίγα έως καθόλου πράγματα μέχρι τώρα στον αγωνιστικό χώρο όσον αφορά με τη φανέλα του Άρη. Εντάξει, ακόμα είναι νωρίς. Δηλαδή έχει παίξει, ο Άρης έχει παίξει 6 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και ένα 7 παιχνίδια. Εντάξει, ακόμα είναι, μπορείς να του δώσεις χρόνο. Κοίτα, δεν δείχνει ρε παιδί μου, δεν είναι μόνο, δεν δείχνει στοιχεία, τι να σου πω, δεν ξέρω. Εκτός όλοι, με φίλους που συζητάω και από σχόλια άλλων συνοπαδών που βλέπω στο τέτοιο, κανένας δεν είναι. Μακάρι, αλλά εγώ να σου πω την αλήθεια, δεν περιμένω τίποτα. Τέλος πάντων, εδώ είναι 7 χρόνια είναι παντρεμένοι οι δυο τους και βγήκανε μαζί να το γιορτάσουν. Στα 7, εδώ στα 47 πως θα είσαι. Στα 7 καλά είσαι. Πως ήταν και το 7 είναι, όπως λέει και ο Τάσος, το 7 είναι περίεργο νούμερο. Στο 7 συνήθως κάτι σπάει. Ναι, αυτό το λέει. Είναι ο αριθμός σου ψεύτη το 7. Για, ξέρεις γιατί. Είμαι παοξής, το ξέρω λίγο καλύτερα. Ναι, για αυτό γιατί. Για ποιο λόγο. Άμα αναλογιστεί για έναν πρόεδρο παλιό. Α, όχι. Άλλο λέω εγώ. Όταν θέλουμε να πούμε ένα ψέμα. Ναι. Το λέμε τον άλλο, ας πούμε, ψέματα. Ας πούμε. Πού ήσουν, αρέσει, έπαινα. 7 φορές σε πήρα τηλέφωνο. Πάντα το πρώτο μας έρχεται και το νούμερο είναι 7. Ναι, κατάλαβες. Γι' αυτό λέμε ότι είναι το αριθμό σου του ψεύτη. Εντάξει, εγώ το πήγα διαφορετικά, το πήγα αλλού. Ναι, κατάλαβα. Εσύ που το πήγες, όπως το παδικό το πήγες. Λοιπόν. Να περάσουμε στο πρώτο διάλειμμα, Γιάννη. Βλέπω ακριβώς και μισή. Κύριε, εντάξει. Άγγλοι είμαστε. Άγγλοι είμαστε. Ναι. Είμαστε πάντα του πρωτόκολλου. Εγώ είμαι το πρωτόκολλο, πραγματικά μου αρέσει έτσι. Dunk. Να πω την αλήθεια, καλά, κάποια φορά θα ξεφύγουμε και ένα-δύο λεπτάκια. Λοιπόν, θα περάσουμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα φλιαρίσουμε λίγο ακόμα με ένα-δύο και θα ανοίξουμε, βασικά και θα ανοίξουμε τις γραμμές κατευθείαν. Δηλαδή το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι δικό σας, όπως και το 6945-287 και 3 οκτάρια. FM κενό, το μήνυμά σας, το σχόλιο σας, τη σκέψη σας, οτιδήποτε θέλετε να μας γράψετε, το στέλνετε στο 54526. Εδώ με το Στέλιο θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10. Και πιστεύω καλή συντροφιά. Να μας πούνε. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντα στο Λίμπερο 107,4. Στέλιος Παπαντονίου και Ζάχος Ντρούλινγκ σήμερα στο στούντιο. Μην το λέω συνέχεια, ο κύριος Τρέγιας
λόγω μιας υποχρέωσης που είχε, δεν θα είναι σήμερα, και καλύτερα λόγω, γιατί εδώ ωραίες συζητήσεις κάνω με το Στέλιο και στον αέρα όταν είμαστε και εκτός αέρα. Λοιπόν, να ανοίξουμε τις γραμμές και ό,τι έχουμε έτσι να το ναι, δούμε να και με τον κόσμο. Είμαστε απλά, δεν έχουμε θέμα. Ωραία. 2310 287 και 3 οκτάρια. 2310 287 3 οκτάρια, γνωστό το τηλεφωνικό νούμερο του Λίμπερο. Φυσικά το 6945 287 και 3 οκτάρια επίσης. Περιμένουμε και τα δικά σας τηλεφωνήματα, αν θέλετε κάτι να προσθέσετε ή να αναδείξετε ή το οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Λοιπόν, έχουμε κάποια είδησούλα, τίποτα από ΠΑΟΚ, Στέλιο? Εντάξει, τίποτα. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο, ναι, πέρα από την απουσία του Μαουρίσιου που προαναφέραμε, το πρόστιμο το οποίο έφαγε ο Λουτσέσκου. Εντάξει, έβγαλε και μια ανακοίνωση ο Ιβάν Σαββίδης για το δημοσίευμα που έβγαλαν οι New York, ναι, Times, που, ναι, την έμπλεκαν σε διάφορα, ναι, περίεργα, ναι, ναι, θεματάκια, τέλος πάντων. Αυτά, δεν έχει κάτι. Δεν έχει τίποτα. Εντάξει, λοιπόν, περίεργη εβδομάδα. Έχουμε γραμμή. Εντάξει, θα πάρουμε. Ήθελα να πω. Εντάξει, φυσικά προηγείται ο φίλος πάντοτε. Πάμε στον φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ναι. Έλα, φίλε. Α, καλησπέρα, εγώ είμαι. Καλησπέρα. Ναι, εσείς είστε. Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν είμαι σήμερα ο Τάσος, Είσαι ο θαυμασίς ο Τάσος, κατάλαβα από τη φωνή. Ψηλιάστηκε, Ζάχο. Τι? Γιατί χθες ήθελα να πάρω μετά ξανά. Ναι. Για αυτά που έλεγε, ρε παιδιά. Ότι? Ότι εμείς δεν είμαστε το ίδιο με αυτούς, Ζάχο. Ότι, τι έλεγε, πες. Να σου εξηγήσω γιατί. Πες μου. Για ποιο λόγο. Ναι. Φέρνουν μπουλές, πάνε μέσα στην Καλαμαριά και παρακαλάνε να χάσουν, έτσι. Ωραία, ναι. Αν εμείς σκεφτόμασταν, έτσι, το 1976 και παρακαλούσαμε την ΑΕΚ. Αυτό το λέω. Πόσα πρωταθλήματα θα είχαν, μπορείς να μου πεις. Θα είχαν ένα λιγότερο. Πόσα, ένα. Θα είχαν ένα. Ένα, ναι, ένα λιγότερο. Αυτό που τους έδωσε ο Κουλούρης. Κοίτα, αυτό... Δες εδώ τώρα οι άνθρωποι τι κάνανε. Παρακαλούσαν να φτάσει ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, ναι, πήγε ο Μίεζε στην Πολωνία και τους λέει με μαλώσανε γιατί έβαλε τον πόλη. Ωραία. Εγώ επειδή θέλω να είμαι όσο δυνατόν έτσι... Ναι, και να είσαι αντικειμενικός, δεν πειράζει. Ναι, και στο προηγούμενο μέσο που ήμουν στο γέλο, γιατί θέλω να είμαι... Κοίτα, επαναλαμβάνω. Εγώ θα είμαι Αριάνος, θέλω να χάνει ο ΠΑΟΚ. Ο Παοξής ο Τάσος θέλει να χάνει ο Άρης, αλλά τη μέρα νύχτα δεν μπορεί να την κάνει κανείς. Λέω τώρα. Ναι, αυτό. Ότι δεν είμαστε δεν ίδιοι, αυτό το καταλαβαίνεις. Εσύ τουλάχιστον. Το κατάλαβες ότι αυτό που μας κάνανε δεν το κάναμε εμείς. Ωραία. Λέω ότι το 75 όντως ο Άρης να μην έδωσε μισό πρωτάθλημα στον ΠΑΟ. Το πρωτάθλημα. Το μισό το έδωσε αυτό. Και αν χάναμε από την ΑΕΚ, τι θα λέγανε, χάσαμε από την Πρωτοπόρο. Ήταν νομίζω ένα βαθμό μπροστά η ΑΕΚ, ήθελε άλλες τρεις αγωνιστικές. Ήταν το Μάσο Χαρλάου και άλλες τρεις αγωνιστικές. Χάσαμε από την Πρωτοπόρο, δεν θα έλεγε κανείς τίποτα. Δεν ξέρω, δεν θα μας έλεγαν ότι στηθήκατε. Ναι, αλλά λέω τώρα όμως, για να είμαι αντικειμενικός, να έρθω. Αν γίνει τώρα, θέλω να την απάντησή σου και να κλείσουμε αυτό. Αν γίνει τώρα, ανάλογο, πιστεύεις ότι ο Άρης θα κερδίσει? Τι ανάλογο. Ανάλογο, ξέρω εγώ. Τελευταία αγωνιστική. Τελευταία αγωνιστική να παίζει με την ΑΕΚ. Λες. Εμείς ποτέ δεν στηθήκαμε. Όχι, ρε Ζάκο. Δεν στηθήκαμε. Ποτέ, ρε. Ότι δεν στηθήκαμε, δεν στηθήκαμε. Αυτό τι λένε τα παγκοράδια. Ρε φίλε μου, μα εγώ στο λέω. Ρε φίλε μου, εγώ στο λέω. Εσύ το λες, είσαι Αριανός, εντάξει, αλλά αυτό μην σε επηρεάζει. Ο Άρης δεν είναι αυτό το αυτό. Μα αυτό το αποδείξαμε, σου είπα και στον μπάσκετ. Δεν κάθισαμε να χάσουμε από την απέσιο πάγκο. Χάσαμε από το. Κερδίσαμε το ρε. Αυτό σου είπα. Ωραία. Κατάλαβες. Ωραία. Και πρόσφατα. Και ένα πράγμα που θα σε πω. Κλείσαμε αυτό. Μιλούσαμε παλιά όταν ήσουν στα αθλητικά νέα. Μιλούσαμε. Ναι. Τόσο παλιά. Α, είσαι τόσο παλιός ακροάτης. Ωραία. Δεν με θυμάσαι. Ένα Γιώργο δεν θυμάσαι από το Ρεόκαστρο. Πού να θυμάμαι. Που μαλώναμε και μας λέγατε. Όχι ρε, αυτός ο πρόεδρος ο άφραγκος ο Νάζης σας έλεγα θα κάνει τον. Και έλεγες, ποιο έχεις κανέναν άλλον. Και έλεγα αν δεν φύγει αυτός, ναι, δεν θα έρθει ο άλλος. Για το Σκόρδα λες. Ναι, θυμάστε τι σας έφτιανα, δεν τα θυμάστε. Πού να θυμάμαι, φίλε μου, ότι έλεγα ότι αν δεν φύγει, πέντε στενά πιο πάνω, αυτό δεν θα έρθει επενδυτής άλλος. Έφυγε όμως και δεν ήρθε επενδυτής. Και πώς είμαστε, γιατί δεν νοιάζω τώρα, ρε φίλε. Γιατί έλεγα εσείς εκεί, ο Σκόρδας, ποιος Σκόρδας. Ναι, όμως έφυγε, αυτό που λέει ο Ζάχος, ότι έφυγε ο Σκόρδας, αλλά μετά δεν ήρθε κάποιος στα καπάκια. Είδες που ήρθε τώρα όμως, άμα δεν φύγει. Ναι, πρέπει να περάσουν για να δει, να καθαρίσει το τοπίο. Οκ, φίλε μου. Τέλος πάντων. Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε. Δεν θα μαλώνουμε. Όχι, τι αμαλώσουμε. Τι αμαλώσουμε, δεν θα μαλώσουμε. Άντε, γεια. Να σε καλά. Την άλλη Δευτέρα, όχι αυτή την άλλη, θα μαλώσουμε με Ντρέγια. Γιατί θα πάρεις τηλέφωνο σίγουρο σήμερα μετά την νίκη μας επί του ΠΑΟΚ. Θα τον πάρεις τηλέφωνο και θα τον κάνεις φουγάρο τον Ντρέγια 100%.
Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα, καλά είμαστε. Έλα, φίλε μου, δεν ακούγεσαι πολύ συχνά. Έλα, με ακούς τώρα. Τώρα καλύτερα, ναι. Τι καλύτερα, ρε φίλε. Πιο καλύτερα δεν γίνεται. Τώρα σε ακούμε καλά. Τώρα είναι σαν να σε έχουμε δίπλα μας. Πριν σε ακούγουμε, σαν να είσαι μέσα σε πηγάδι. Ακριβώς. Το Στέλιο το χαιρέτησε καταρχήν ανάγωγε. Ναι, Στέλιος, μπράβο, Στέλιος. Να το. Είναι ο Νίκος. Γεια σου, Νίκο. Γεια σου, κύριε Ζάχο. Ναι. Εμένα πιστεύω να με θυμάσαι, έτσι. Λίγο σε θυμάμαι. Ναι. Θέλω. Βλέπω τη φάτσα σου τακτικά, οπότε λίγο σε θυμάμαι. Εντάξει. Για πάμε. Βασικά, πρώτον, πάρε ξεκινάμε από τα άσχημα. Ναι, θα το έλεγα. Συλληπιτήρια, ναι, στο Βασίλη του Μποέμε. Κατευθείαν ξεκίνησαν τέτοιο. Ναι, φίλε. Όχι, λέω, θα ήταν το πρώτο σχόλιο, αλλά μπήκαν κατευθείαν τα τηλέφωνα. Αυτό πήγα. Έφυγε, αλλά η φωνή του θα ακούγεται. Βέβαια, δώσε. Νικό. Ολοποίησε το νεότερο ύμνο του Άρη. Ναι, ναι. Εδώ ήθελα να κάνω ένα τέτοιο. Γιατί δεν υπάρχει νεότερο και παλαιότερο ύμνο. Ο Βασίλης ο Μποέμης, ναι, μεγάλο Αριανό. Ο ύμνος του Άρη είναι το 1900. Ο ύμνος του Άρη, γιατί βλέπω ακόμη και σήμερα και στα site του Άρη και στα τρία site του Άρη. Να μην είμαι άδικος, δεν τα είδα και τα τρία, τέλος πάντων. Παντού βλέπω ότι ο ύμνος του Άρη. Ο ύμνος του Άρη δεν είναι το τραγούδι του Μποέμη. Τραγούδι είναι. Λοιπόν, είναι το πιο γνωστό τραγούδι του Άρη. Δεν είναι ο ύμνος, ρε παιδιά. Και το λέτε και δημοσιογράφοι. Ναι, και το λέτε και δημοσιογράφοι και το γράφετε. Δηλαδή, απαράδεκτο το θεωρώ. Ναι, μπράβο, δημοσιογράφοι αγράμματοι. Θα πρέπει να γραμματοποιηθούν λίγο. Εντάξει. Γιατί θα αρχίσει και ένα κράξιμο να πούμε. Ναι, δεν είναι ο ύμνος. Δηλαδή μην το κάνετε σόνι και καλά ο ύμνος του Άρη. Είναι το πιο γνωστό τραγούδι του Άρη, ναι. Το πιο τραγουδισμένο, ναι. Αλλά δεν είναι ο ύμνος του Άρη. Ο ύμνος του Άρη είναι άλλος. Ο ύμνος του Άρη είναι ένας. Εντάξει. Δηλαδή είναι. Πιστεύω και για τον Μποέμι δεν είναι καλό αυτό που. Έτσι ακριβώς. Έτσι. Έτσι ακριβώς. Να είναι καλά η ψυχούλα του, έτσι. Να πάει να έχει καλό παράδεισο, καλό ταξίδι. Έτσι, καλό ταξίδι. Να τα αδέρφια εκεί πάνω από ψηλά που υπάρχουν, ουκολίγα και, εντάξει, και η ζωή συνεχίζεται. Έτσι. Και βασικά να δώσουμε και συγχαρητήρια σε ένα από τα νεότερα αδελφίδια του Άρη, Σάββα τον Θόμπογλου, ο οποίος έγινε ασημένιος στην κολύβηση. Σε κάτι αγώνες, ναι. Δεν τα ξέρω αυτά, ηγεσία, ας πω την αλήθεια. Εντάξει. Όχι, όχι, φίλε, αυτά είναι σημαντικά πράγματα. Δηλαδή, όχι, αμέσως μετά τον Γρηγοριάδη, ναι, έρχεται αυτός. Ναι, σίγουρα έτσι για μία αναφορά. Ωραία. Το κολύβι, φίλε, στο κολύβι είσαι τυπάνας. Εγώ επειδή δεν μου αρέσει και η θάλασσα, η ηγεσία, εμένα επειδή δεν μου αρέσει και η θάλασσα, μην μιλες για κολύβι. Λέω ότι σαν αναφορά, μία αναφορά και να πούμε ένα μπράβο, ναι, αλλά μέχρι εκεί, μην τρελαθούμε κιόλα. Ωραία, το σήμα του Άραψη. Ναι, ποδόσφαιρο, μπάσκετ. Εμείς τουλάχιστον αυτά που λέω, αυτά προσωπικά τα λέμε αυτά επειδή είμαστε Αριανοί. Εντάξει, τώρα ο άλλος. Όχι, μα δεν κατάλαβες. Αναφορά, σου λέω κι εγώ, ναι, μία αναφορά και συγχαρητήρια, ναι, αλλά μέχρι εκεί, μην τρελαθούμε τώρα. Πήραμε στην κολύφηση, εντάξει. Αυτό. Όχι, είναι σημαντικό, φίλε, εντάξει. Αυτό σου είπα. Από εκεί φαίνεται ότι είσαι σύλλογος, κατάλαβες. Σωστό. Άλλο ομάδα και άλλο σύλλογος. Το σύλλογος είναι μεγάλη έννοια. Οκ. Okay. Έγινε. Εντάξει, από εκεί και πέρα αυτά. Αυτά, θα τα πούμε σε λίγο. Καλή εκπομπή. Να σε καλά, φίλε. Ο Τρέγιας που είναι, Μα συνέσκασε σήμερα. Ο Τρέγιας σήμερα ανελημμένη υποχρέωση, έτσι μου είπε. Επαγγελματική. Εντάξει. Κάποια δουλειά έχει, ρε φίλε. Πρώτα απ' όλα το επάγγελμα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Πρώτα απ' όλα το επάγγελμα και μετά η καψούρα. Έτσι, δεν το συζητάμε. Έτσι κι αλλιώς καλύτερη παρέα έχω, να σου πω την αλήθεια. Οπότε, καλύτερη παρέα έχω, οπότε τι να. Καλύτερα. Μια χαρά είναι ο Στέλιος. Μια χαρά. Τσάκαλος. Λοιπόν, θα τα πούμε και σε λίγο. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Έπεσε. Εντάξει, λογικό. Να πούμε 2310-287 και 38, 6945-287 και 38. Δεν ξέρω, πήγες να πεις κάτι, σε διέκοψα. Όχι. Ωραία. Μόνο για τους τροπαλούς. FM και ενώ το μήνυμά τους και αποστέλεις το 54526. Σωστότατος, εδώ Στέλιος. Λοιπόν, εγώ τι να διαβάσω τώρα από εδώ πέρα. Να διαβάσω ότι το σχολίασα και χθες και με τον Τάσο. Κάκωση, λέει, είμαστε στο Λαμπαοτάρης. Κάκωση ο Βαλεριάνος. Ξεκίνησε ήδη πρόγραμμα αποθεραπείας. Αν θυμάμαι καλά, γιατί επαναλαμβάνω, χθες το λέγαμε με τον Τάσο. Αν θυμάμαι καλά, ο Βαλεριάνος μας λέγανε για μία εβδομάδα, 10 μέρες. Κάτι που πιθανό να ήταν, τώρα δεν το θυμάμαι και καλά. Όχι θλάση, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, για από μία εβδομάδα και λείπει σχεδόν μήνας πάει
να κλείσει. Κάκος λέει, και για να διαβάσουμε. Ο Γιώργος Βαλεριάνος δέχτηκε χτύπημα στο γόνατο και πάγωσε συμπαίκτηση προπονητικό team κατά διάρκεια της χθεσινής προπόνησης. Α, ξανατραυματίστηκε. Οι πρώτες εκτιμήσεις επιβεβαιώθηκαν και ο Έλληνας μπακ έχει υποστεί κάκωση του έσου πλαγιού συνδέσμου. 25χρονος ξεκίνησε το πρόγραμμα αποθεραπείας και όπως όλα δείχνουν, λέει, θα απολαύει τον αγώνα της έβδομης προπονητικής στο Κλάνς Βικελίδης. Ναι, να το δούμε αυτό, γιατί και τις προηγούμενες φορές το ακούγαμε. Βέβαια, ο Βαλεριάνος ξεκίνησε καλά. Είναι, έχουμε φίλο, εντάξει, θα τον πάρουμε. Ξεκίνησε καλά όπως και ο Τζανακάκης. Ο Τζανακάκης στο προηγούμενο παιχνίδι με τον Πανιόνιο δεν υπήρχε δυστυχώς στο γήπεδο. Είναι καλό μπάκο ο Βαλεριάνος. Το μεγάλο του προσώπου πιστεύω ότι είναι αστήρευτες δυνάμεις, δηλαδή μπορεί να βγάλει και 120 λεπτά παιχνίδι, όχι 90. Να τον δούμε. Δεν ξέρω αν θες να σχολιάσεις κάτι εσύ. Όχι, δεν έχει πνευμόνιο τύπος. Έχει, αυτό έχει. Πραγματικά. Πάμε στο φίλο όμως. Καλησπέρα. Έπεσε. Δύο στα δύο έχουμε. Όλοι πέσανε. Μα πέσε και ξανασηκωθεί. Λοιπόν, θα περιμένουμε και για τον, τον Βαλεριάνο. Τι να σου πω τώρα άλλο, δεν φίλε, δεν είναι και. Ωραία. Να πάμε αυτό, στα διαιτητικά. Να πάμε και λίγο στα διαιτητικά, γιατί αυτό ήθελα πραγματικά, αλλά δεν μου έκατσε χθες να το πω. Μου τη δίνουν αυτοί και που βλέπουμε και στο. Δεν ξέρω, παρακολουθείς αθλητική Κυριακή αυτή. Γενικά όλους αυτούς τους. Δεν τους παρακολουθώ, απλώς εντάξει. Όχι, εννοώ. Στο ζάπινγκ μπορεί να κάτσω, ας πούμε, λίγο, αλλά όχι συστηματικά. Εννοώ στις αθλητικές εκπομπές αυτούς τους διαιτητές που κρίνουν τώρα τους διαιτητές. Ναι. Πραγματικά μου τη δίνουν, γιατί ξέρεις ποιο θα ήταν το ωραίο. Να βάλουν, δηλαδή στην αθλητική Κυριακή είναι ο Βαρούχας, ίσως πιο παλιά ήταν στο Sky, πώς λεγόταν εκείνος ο άλλος. Να βάλουν παιχνίδια. Ο Βασιλάκης. Να βάλουν παιχνίδια δικά τους. Να δούμε, αρχείο, τι έκαναν, ναι. Να δούμε τι έκαναν αυτοί. Γιατί ωραίο είναι να κρίνεις, αλλά να δούμε και τι έκαναν και αυτοί. Και πολύ εύκολο, γιατί αυτοί τώρα για μια φάση, ας πούμε, για ένα offside, αυτοί μπορούν να το δουν δύο και τρεις φορές στο replay. Ο διαιτητής είναι σε κλάσμα του δευτερολέπτου. Θέλω, εγώ εννοώ ότι, ας πούμε, αν δεν μπορώ να το πούμε βέβαια στον αέρα αυτό, ότι αν κάποιοι διαιτητές είναι σε εισαγωγικά ματιασμένοι, θέλω να δω πώς φρίζαν κι αυτοί. Και αν ήταν ανάλογα κι αυτοί ματιασμένοι. Κατάλαβες, εγώ αυτό εννοώ. Ναι, δεν μου αρέσει δηλαδή αυτό το πράγμα. Και ειδικά μάλιστα σε κάποιες φάσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό, άλλα σου λέει ο ένας και άλλα σου λέει ο άλλος. Πώς γίνεται αυτό. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, δεν μπορώ να το καταλάβω. Αυτό ειδικότερα όταν υπήρχε και εκπομπή στο Sky πάλι. Πάντα γινόταν αυτό. Ναι. Τακτικά πάντα. Τακτικά, όχι πάντα, τακτικά. Λοιπόν, πάμε στους ακροατές, γιατί αυτοί έχουν προτεραιότητα. Καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε. Δεν μου λέτε ένας εργολάβος παλιός του ΠΑΟΚ στην Αθήνα που κάνει οικοδομές, ένας φαλακός, πώς λέγεται. Επειδή δεν έχω σχέση εγώ με ΠΑΟΚ, δεν ξέρω Στέλιος, αν γίνει νεαρός να το ξέρει αυτό. Εργολάβος. Όχι, δεν το γνωρίζω. Όχι. Εργολάβος στην Αθήνα, παράγοντας του ΠΑΟΚ ήταν. Ναι, ήταν παράγοντας στο Συμβούλιο. Και τι έχει γίνει κάτι με αυτόν, τι θέλετε να μας πείτε. Όχι, θέλω να μάθω το επίθετο ότι είμαι 80 χρονών και γράφω κάτι σημειώσεις που αξίζεις. Α, όχι, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Δεν μπορούμε να σας βοηθήσουμε, δυστυχώς. Ο Στέλιος δεν ξέρει, εγώ δεν είμαι ΠΑΟΚ, οπότε δεν μπορώ να σας βοηθήσουμε. Τι να πω. Δυστυχώς. Άμα θέλετε να μας πείτε κανένα σχόλιο για τον ΠΑΟΚ, πολύ ευχαρίστως. Δεν ήθελε σχόλια. Συγγνώμη, χωρίς να θέλω να προσβάλλω τον κύριο. Μήπως για το χρυσό οδηγό μας πέρασε, δεν ξέρω. Πιθανόν. Δεν ξέρω. Δεν το λέω με κακή, αλλά μόνο αυτό και να μην πείτε τίποτα, ξέρω εγώ. Να δέσω για τον ΠΑΟΚ, όπως είπε ο Στήλιος, να πείτε κάτι. Αφού γράφετε και για τον ΠΑΟΚ, λέτε, ας πούμε, κάτι να πείτε. Τέλος πάντων. Δικαίωμά του. Προφανώς. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Γεια σου, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πρώτη φορά σου παίρνω τηλέφωνο. Το όνομά σου, αν θέλεις. Νίκος. Έλα, Νίκος, σ' ακούμε. Για τον Άρη, Αριανός, φυσικά. Δύσκολο τα βλέπω τα πράγματα. Δεν ξέρω, βέβαια, χάσαμε δυο μάτς Τζάμπα και Βερεσέ από Γιάννηνα και από Πανιόνιο. Ωραία. Τον Πανιόνιο. Νίκο, δηλαδή όταν. Άστο τον πάω και είναι 7η αγωνιστική. Δηλαδή όταν έγινε η κλήρωση και είδες 6 αγωνιστικές, πόσους πόντους έλεγες ότι θα μαζέψει ο Άρης? Από τώρα και πέρα, πώς το μαζεύει. Όχι, άλλος είπα. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος. Και έβλεπες πρώτη αγωνιστική, παίξαμε με Λαμία, δεύτερη Λάρισα και ούτω καθεξής. Μέχρι την 6η αγωνιστική. Πόσους πόντους υπολόγισες ότι θα πάρει ο Άρης, έλεγες, ας πούμε.
ναι, δεν περίμενα ότι θα χάσουμε από τα Γιάννη από τον Πανιόνι με τίποτα. Mm-hmm. Δεν το περίμενα αυτό το πράγμα. Ούτε δεν παίξαμε μπάλα. Δηλαδή, όχι ότι ήμασταν βέβαια, όχι ότι ήμασταν και χειρότεροι από τα Γιάννη από τον Πανιόνι. Δεν ήμασταν σε κανένα μάτς χειρότεροι, όντως. Ατυχής. Δηλαδή με τον Πανιόνι, άμα έδινε αυτός ο σπουδαίος διαιτητής, ο υπέροχος. Ο Κομίνης. Να παίζει τα πιο σλικ. Ο Κομίνης. Δεν φταίει μόνο ο Κομίνης βέβαια εδώ, τη φάση φταίει και ο υπόπτης. Γιατί η φάση είναι ακριβώς μπροστά στον υπόπτη. Ναι, μα άμα δεις τη φάση όταν γίνεται το πέναλτι, είναι δηλαδή τρέχει προς τη φάση και έχει είναι δηλαδή το πρόσωπο το κοιτάει εκεί. Όχι, ο Κομίνης δηλαδή, έχει τη φάση πιάτο, άστο, δεν το συζητάμε, πιάτο την έχει τη φάση. Σκεμμένη ενέργεια μόνο, εντάξει, καλά, εντάξει. Ο Κομίνης έπρεπε να είναι εκτός πινάκων από πέρσι, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Δεν μ' άρεσαν ο Μπάσα, επειδή έχω παίξει μπάλα στην ποδόσφαιρο πολλά χρόνια. Δεν όλα την έχω παίξει στη δεκαετία του 80 και του 90. Λοιπόν, δεν μ' άρεσε ο Μπάσα που χάνει εύκολα την μπάλα. Και κάθε φορά που έχανε ο Μπάσα την μπάλα, οι επιθέσεις που ανιώνει δεν γινόταν επικίνδυνες. Ο Μπάσα, αν θες την άποψή μου για να το συζητήσουμε, ήταν γι' αυτό και έγινε και αλλαγή. Τα δύο, βγάλω το παιχνίδι με την Τρίπολη. Τα δύο προηγούμενα έκανε, όπως λες, τουλάχιστον δύο φορές το ίδιο λάθος σε κάθε παιχνίδι. Με την Τρίπολη ήταν καλός και με τον Πανιόνιο τα ξανά έκανε αυτά τα λάθη και γι' αυτό και έγινε και αλλαγή ο Μπάσα. Και πρέπει να καταλάβει ο Μπάσα ότι πρέπει και περιμένουμε πράγματα από αυτόν, γιατί ξέρουμε τις δυνατότητες σου. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει διαπιστευτήρια και περιμένουμε πράγματα από αυτόν. Δεν μπορεί να κάνει αυτά τα παιδικά λάθη. Παιδικά λάθη είναι αυτά που κάνει εκεί πέρα, ειδικά και σε εκείνο το σημείο του γηπέδου. Πιστεύω ότι στη θέση του Μπάσα μπορεί να παίξει ο Μαρτίνες, καλός παίκτης ο Μαρτίνες. Δηλαδή, εκτός από άκρα που παίζει, ας πούμε, από τα άκρα, μπορεί να παίξει στη θέση του Μπάσα, γιατί κρατάει την μπάλα, ξέρει μπάλα να πούμε. Σε καλή μπάλα ο Μαρτίνες. Εγώ πιστεύω, αν θες την άποψή μου, ειδικά για τα παιχνίδια τώρα, όχι το μάτς με τον ΠΑΟΚ, τα παιχνίδια που θα έχουμε στο Χαριλάου, ομάδες οι οποίες θα παίζουν 11 πίσω, Μπάσα σιώπης αμυντικά χαφ, και μπροστά θα άφηνα ελεύθερο ή το Ματίγια ή το Μαρτίνες. Δηλαδή, οι δύο εσείς κόψτε, κάντε να μην περάσει τίποτα σινικό τείχος και θα άφηνα ελεύθερο ή το Μαρτίνες, που για Μαρτίνες, που είναι, τον ξέρουμε τον παίκτη, ή το Ματίγια, που κι αυτός δείχνει ότι έχει την παλιά και την γλυκία παλιά και δείχνει ότι έχει και την παλιά τρύπα. Να δούμε. Εγώ αυτό θα έκανα. Τι να σου πω. Τώρα, άλλο μας βέβαια με τον ΠΑΟΚ. Άλλο όταν έρχεται, ο ΠΑΟΚ δεν θα έρθει, πιστεύω, να είναι στημένη και η 11 πίσω από την σέντρα. Όχι. Δεν νομίζω. Όχι, γι' αυτό και θα χάσει ο ΠΑΟΚ. Για να δούμε. Είδαμε. Ακόμα νωρίς, περιμένουμε. Σιγά-σιγά. Εμείς τι θα πούμε, θα χάσουμε, θα κερδίσουμε. Όχι, το είδα, το είπε με μεγάλη άνεση, γι' αυτό. Λέει δεν θα κλειστεί, σου λέει θα κάνει και ποντάρουμε και σε αυτό το. Μπράβο, αυτό που είπες, αυτό δεν σχέση δηλαδή. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ, θέλω τα παιχνίδια, άμα δεις, δεν παίζει στα ίσα, γιατί έχει καλή ομάδα. Εντάξει, φυσικά έχει καλή ομάδα. Θα χτυπάει τα παιχνίδια, έτσι θα κάνει και στον Άρη. Μακάρι. Και θα νυχτεί να πούμε και. Μακάρι. Εγώ βέβαια δεν λέω ότι θα παίξει με 11 πίσω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι πολύ ανοιχτή ούτε ο Άρης ούτε ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή θα είναι λίγο ο Γιάννης φοβάται το Θεριό και το Θεριό το Γιάννη. Αλλά πιστεύω ότι και με τον κόσμο και με την. Όχι ο κόσμος παίζει μπάλα. Και με την άδεια πιστεύω λίγο πιο δυνατά θα παίξουμε εμείς. Πιστεύω και η ατυχία μέχρι τώρα που είχαμε σε κάποια μάτς και η τύχη που είχε του ΠΑΟΚ να γυρίσει μπούμερα και θα κερδίσουμε. Αυτό πιστεύω. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Ο διαιτητής θα είναι ξένος. Ξένος θα είναι. Θα είναι ξένος. Ξένος, ναι. Δεδομένο. Ναι. Δεδομένο. Ενώ με την ΑΕΚ ή τον Ολυμπιακό σου δεν θα μας φέρει. Όχι. Ξέχασε το αυτό. Εκεί θα μας φάξουν. Για δεν έχουμε και πολλές ελπίδες να μας παίξουν 50-50. Να σου πω την αλήθεια. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε καλά. Να σε ακούμε πιο τακτικά. Έτσι. Λοιπόν, έχουμε γραμμή Γιάννη. Έναν ακόμη φίλο να τον ακούσουμε. Προλαβαίνουμε και να πάμε και στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Έλα, φίλε. Γεια σου, Γεια. Γεια σου. Γιάννης Πάουκμε. Γεια σου, Γιάννη. Ο Τρέιας λέει σήμερα, τι λέει, άρρωστος. Όχι, δουλειά είχε, επαγγελματική υποχρέωση. Ήθελα να τον κράξω κι αυτόν λίγο σήμερα. Άρρωστος, όχι, σε μια χαρά. Τη γλίτωσε. Γιατί ήθελε να τον κράξεις? Γιατί τελευταία που τον ακούω μαζί με τον Ζάχο, βγάζει λίγο μια έπαρση για το μάτς και φοβάμαι μας γυρίσει μπούμερα γι' αυτό. Τέλος πάντων. Λογικός Πάουξης. Ναι, ευτυχώς αυτή την έπαρση τη βγάζει ο οργανισμός και η ομάδα. Εντάξει, ο Τάσος, να μην τον υπερασπιστώ τώρα, μην τον κάνω τον δικηγόρο εκείνο και του Τρέγια δηλαδή, είναι ο παδός
θα τσιγκλήσει και λίγο, θα πει θα περάσω. Εντάξει, το κάνει ναι, και μια μορφή. Ναι. Βάζει και 20% παραπάνω σαν τη γη στο θέμα. Κατάλαβες. Ναι, θα το δικαιολογήσω λίγο τον Τάσο και θα σου πω το εξής. Ναι. Ότι όταν έχεις μια ομάδα η οποία έχει ξεκινήσει από τα τέλη Ιουλίου να παίζει και έχει παίξει με πολλές ομάδες και ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και έχει χάσει μόνο από Τσέλσι και Μπενφίκα. Νομίζω ότι δεν είσαι αισιόδοξο για το παιχνίδι του Χαριλάου. Δεν υπάρχει ούτε Γιάννος που να αμφισβητεί ότι τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ο ΠΑΟΚ έχει καλύτερη ομάδα. Κοίταξε, δεν έχει όμως τόσο καλύτερη ομάδα όσο το μπάτζετ που έχουν τις διαφορά της ομάδας. Αυτό συμφωνώ απόλυτα με τον φίλο. Αυτό του είπα χθες. Είναι μια αποτυχία του ΠΑΟΚ αυτό. Αν ειδικά το ίδιο σχόλιο που έκανες τώρα, του το είπα χθες του Τάσου. Αν άκουγες χθες. Εντάξει, αυτό είναι ο Άρης τώρα με 3,5-4 εκατομμύρια μπάτς, 3,5 που έχει. Οι επιλογές του είναι, όπως καταλαβαίνεις, περιορισμένες. Ναι, αλλά ήταν εύστοχες, αυτό που λες. Ήταν ναι. Οι περισσότερες, ένα μεγάλο ποσοστό που δεν το περίμενα κι εγώ βασικά, και λίγοι θα το περίμεναν εδώ που τα λέμε Αριανοί, να κάνει τόσο στοχευμένες και εύστοχες επιλογές, αν εξαιρέσεις 2-3. Κοίταξε, εγώ έχω δει όλα τα μάτς του Άρη, αν και πάω οξύς. Αν εξαιρέσει το μάτς με την Λάρισα που δεν είδα, στο Καθατζόγλιο. Ναι, ήσουν στην Τούμπα, θα σου πει. Ναι, τα ήμουν στην Τούμπα, ναι, τα έχω δει όλα. Ο Άρης, το καλό για τον Άρη, το κακό για μας, είναι ότι είναι μια ομάδα η οποία ματώνεις για να της βάλεις γκολ. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και με τον Πανιόνιο το φάγει αποστημένο, θα μου πεις και αποστημένα παίρνουν γκολ, αλλά σε κανονική ροή αγώνα δεν έχει φάει γκολ ακόμα. Έτσι. Έχει φάει δηλαδή δύο γκολ από στατικές φάσεις από πέναλτι και αποστημένο με τον Πανιόνιο και είναι αυτό γκολ. Και αυτό γκολ. Αυτό δείχνει κάτι. Έτσι, ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό. Πάλι θα κάνω τον τρέγια σήμερα. θα σου πει, δεν έπαιξε ρε φίλε με κάνα ντέρμπι, έπαιξε με τους κάτω. Όχι. Ναι, γιατί είμαι αντικειμενικός, θα πω και εξής. Ο ΠΑΟΚ έχει φάει πολλές φάσεις, άσχετα να είμαστε τυχεροί, από μικρές ομάδες. Και εμείς παίξαμε με τον Πανιόνιο, φάγαμε περισσότερες φάσεις από το Ιωάρης. Ναι, θα μου πεις, κάναμε και περισσότερες ευκαιρίες, σαφώς. Αλλά αμυντικά ο ΠΑΟΚ δεν είναι και στα καλύτερά του. Του λείπει μια φρεσκάδα. Που φαίνεται αυτό. Ναι, γιατί άμα παίζει ο Βαρέλα μαζί με τον Κρέσπο συνέχεια, εντάξει, κάποια στιγμή θα κουραστούν γιατί έχουν παίξει ένα κάρο παιχνίδια. Ενώ όταν παίρνει ο Χατσερίδη, εντάξει, υπάρχει ένα θέμα στο κέντρο. Ξέρετε, παιδιά, δεν γίνεται να παίξει ο Χατσερίδης. Κάντε μας ένα καλό. Εντάξει, όπως επίσης οι Αριανοί που έχω πολλούς φίλους που νομίζουν ότι ο ΠΑΟΚ θα είναι αυτός του κυπέλου. Καλά, όχι, εντάξει. Καλά, εντάξει, αυτό το αυτό. Λίγο την ηλικία θέλω να σου πω, να σου πω. Είμαι 23 χρονών. Πω, ρε φίλε, πολύ πραγματικά το άσχετα με αυτά που είπες. Πολύ μεστομένος έτσι για 23 χρονών. Μπράβο, συγχαρητήρια σου δίνω. Πραγματικά. Να πω ότι σε όποια κατάσταση και να είναι, το Άρης ΠΑΟΚ είναι ένα διαφορετικό παιχνίδι. Υπήρχε χρονιά που ο Άρης πήγαινε όσο και να. Τώρα ο Τρέγιας αν του το έλεγα, θα έλεγε πότε έγινε αυτό. Πήγαινε για πρωτάθλημα. Πήγαινε για πρωτάθλημα ο Άρης και ήρθε ο ΠΑΟΚ και κέρδισε μέσα στο Χαριλάου 0-1 με γκολ του Κωστίκου μάλιστα. Έτσι, αυτά τα παιχνίδια, λοιπόν, ό,τι διαφορές και να έχουν οι δύο ομάδες. Πηγαίναμε εκείνη την. Ναι, πηγαίναμε εκείνη τη μέρα και λέγαμε. Και εμείς με αυτή τη βεβαιότητα θα κερδίσουμε 2-0, 3-0 και έχασε 0-1 ο Άρης σε αυτό το μάτς με τον Κωστίκο. Στη θύρα 3 μπροστά τον κόλ κιόλας. Θεωρώ ότι αν ρωτούσες 10 παοξίδες και εμένα μαζί πριν την πρώτη αγωνιστική σε τι κατάσταση θα περιμένουμε τον Άρη, η αλήθεια είναι ότι δεν τον περιμέναμε να είναι σε τόσο καλή κατάσταση. Δηλαδή περιμέναμε να έχουμε πιο εύκολο έργο από ότι αυτό που θα έχουμε την άλλη Κυριακή. Και θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Εγώ θεωρώ λάθος την προσέγγιση που δίνουν πολλοί συνοπαδοί μου το ότι αν περάσεις παίρνεις το πρωτάθλημα. Θα σου πω πώς το λένε αυτό. Άμα περάσεις το Χαριλάου, έχεις βγάλει ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Άρη. Τον Παναθηναϊκό δεν τον πολύ υπολογίζω. Αλλά βγάζει τρεις πιο σημαντικούς και πιο δύσκολους αντιπάλους. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι τα δύο εκτός έδρας, αυτό που λέει και ο Ζάχαρης. Ο ΑΚΑΕΚ και Άρης στο Βικελίδη. Είναι τα δύο πιο δύσκολα παιχνίδια που έχει ο ΠΑΟΚ μέχρι το τέλος του πρωταθλήματος. Αυτά τα δύο παιχνίδια. Πάντως. Αν βγάλει. Ναι. Ναι. Όχι, τέλος της σκέψης, δεν υπάρχει πρόβλημα. Αν βγάλει νικηφόρο το Βικελίδη, για μένα απλά βγάζει ένα δύσκολο παιχνίδι. Δεν είναι ότι θα σου δώσει αυτό από μόνο του τον τίτλο. Σου δίνει ένα αέρα παραπάνω. Ναι, και ψυχολογικό και βαθμολογικό. Αν κερδίσει το Χαριλάου, εγώ είπα, δεν ξέρω τώρα ποσοστία, το έβαλα στο 60%. Τώρα μπορεί να είναι και 20%, μπορεί να είναι και 30%, μπορεί να είναι και 90%. Πρέπει να αυτοκτονήσεις μετά, γιατί δεν τους βλέπω και τους άλλους πολύ έτσι δυνατούς. Ναι. Εκτός να σου πω, εγώ άμα ήμουν ΑΕΚ, παραδείγματος χάρη, θα παρατούσα το Champions League. Δεν μπορεί να προχωρήσει η ΑΕΚ. Καλά, μεγάλη ζημιά αυτό και την ΑΕΚ. Αν θέλει τώρα, τι να σου πω. Πιστεύω θα είναι πολύ σύντομα εκτός
πρωταθλήματος η ΑΕΚ, αν προσεγγίσει το Champions League με το μυαλό να πάρω πόντους, να πάρω κανένα. Θα είναι πολύ σύντομα εκτός. Έτσι λέω, θα κάνει γκέλες. Και μετά μένει ο Ολυμπιακός. Τώρα, και κάτι λίγο πριν κλείσω. Δείτε λίγο το ρόστερ της ΑΕΚ την πρώτη χρονιά, Αριανή, όταν ανέβηκε η ΑΕΚ. Ναι. Και συγκρίνεται με το ρόστερ του Άρη. Αυτό. Θα δείτε ότι ο Άρης, χωρίς Μελισανίδη, μπορεί να έχει και καλύτερο ρόστερ από ό,τι αυτό της ΑΕΚ. Αυτό το είπα σε έναν εξή, δεν ξέρω. Τελικά, εσύ φίλε, μπας και είσαι ο Ζάχος πριν 24 χρόνια, 25. Όχι, πάντα δεν είμαι Αριανός, άμα το λέω. Όχι, αυτό, αυτό είπα. Όχι, μα αυτό είπα έναν εξή τώρα την προηγούμενη. Κάτι είπε και του λέω συγγνώμη, ρε φίλε. Μπορεί να ήταν και παοξή. Του λέω η ΑΕΚ. Α, ναι, ναι, ναι. Γιατί να μην ονειρεύουμε πρωτάθλημα. Και λέω. Του είχα πει ότι ο Άρης ο φετινός είναι χειρότερος από την ΑΕΚ την πρώτη χρονιά που ανέβηκε. Αυτό ακριβώς το είπα. Όχι, όχι, όχι. Όχι, αλλά άλλη, φυσικά δεν έχει Μελισανίδη. Ναι, ακριβώς. Δεν είχε Μελισανίδη, ούτε έχει. Αυτό το πέναλτι π.χ. θα το έπαιρνε η ΑΕΚ κατευθείαν. Θα το έπαιρνε, θα το έπαιρνε. Ναι. Καλά, ξεκάθαρα. Θα το έπαιρνε. Να σε καλά, να σε ακούμε. Να σε ακούμε πιο τακτικά. Έπαθα πλάκα. Πραγματικά από τον φίλο. Ορφέας. Το όνομα. Τώρα, Γιάννης νομίζω. Γιάννης, τα μπέρδεψα. Δεν συγκρατώ ονόματα, είναι ένα μείον μου. Δεν συγκρατώ εύκολα. Όχι ότι εγώ συγκρατώ, αλλά νομίζω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά, πάλι το 2310-287 και 3 οκτάρια δικό σας, 6945-287 και 3 οκτάρια. Και μέσω SMS, FM και ενώ το μήνυμα και αποστολή στο 54526. Επιστρέψαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντοτε στο στούντιο του Λίμπερο 107,4. Παρέα σήμερα έχω μια πολύ καλή παρέα, όχι αυτόν τον ξινό τον Τρέγια. Έχω το Στέλιο Παπαντονίου, γνωστό εδώ στο κοινό του Λίμπερο, έτσι κι αλλιώς από πέρσι. Κάλατε ασπρόμαυρες. Ασπρόμαυρες πτήσεις κάθε Σαββατοκύριακο κάναμε. Και ήταν πιλότος ο Τρέγιας, δηλαδή. Μαζί πιλοτάραμε. Πιλωτάρα, γιατί άσαμε. Μπήκα στο αμάξι και έτρεχε σε 150, που λέει ο λόγος. Είναι λιγοτόχη με την ταχύτητα ο Τάσος. Είναι λίγο γκαζιάρης. Λοιπόν, Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα σήμερα του Λίμπερο 107,4, Ράδιο Μαρμίτα μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Οι γραμμές ανοιχτές 2310 287 και 3 οκτάρια, 6945 287 και 3 οκτάρια. Λοιπόν, έχουμε γραμμή, ωραία. Θα έλεγα αυτό το πολύ ωραίο, θα το πούμε σε λίγο. Θα το πούμε μετά. Έλα φίλε μου, καλησπέρα. Γεια σας. Ναι, με ακούτε? Ναι, σε ακούμε φίλε μου. Η σειρά του φαρμακείου εκεί. Ωραία φίλε, πώς το είπες? Πώς το είπες, τι λες ρε κακομούτσουνε, εμένα η είπες. Η χαρά του φαρμακείου. Ναι ρε φίλε, τι να κάνουμε, δηλαδή άμα είμαστε άρρωστοι, χτύπα ξύλο να μην πάρουμε φάρμακα, τι να κάνουμε δηλαδή. Καλά ρε τόξο. Ναι. Περνάμε το μηχανάκι από εκεί, σε χαιρετάω. Από πού? Κάνεις την κεφάλα σου εκεί στη Μητροπόλεως. Ζάχο, με κοιτάς, γυρνάς το κεφάλι, βάζεις την κεφάλα κάτω και περπατάς. Συγγνώμη. Ζάχο και με λες σε είδα. Παντελή, συγγνώμη ρε φίλε, που ενώ ήμουν εν κινήσει με το μηχανάκι, συγγνώμη, δεν σταμάτησα, δε σταμάτησα να σκοτωθώ, να γίνω χαλκομανία στο αστικό από πίσω για να σε χαιρετήσω. Είσαι και άσχημος, είσαι και ψεύτης. Καλά ρε. Τι λες βρε. Είναι το φίλο σου να μην το βλέπεις. Φλερτάρεις τώρα να σε κόψει, να ξέρεις. Τι λες βρε, καλύτερη πελάτη του φουστάνου, τι λες. Καλά ρε, περπατάς στον δρόμο, ποιο μηχανάκι ρε. Πότε και ο γιος μου ήταν από πίσω. Ρε. Α, λες η Μητροπόλεως. Εγώ νόμιζα σήμερα, ρε. Εγώ νόμιζα σήμερα. Σήμερα κάποιος... πού φαντάσματα έβλεπες. Α, το ναι, όχι, αυτό έγινε, έγινε πριν τρεις μέρες. Εντάξει, τώρα το θυμήθηκες. Ενώ παρεξηγήθηκες, τράβωσε ο καλός μου φίλος Ζάχος Ντρούλινγκ. Όχι, τι να κάνω. Όταν σε βλέπω καταρχήν μου φτιάχνεις τη διάθεση. Γελάω κατευθείαν με τη φάτσα σου. Γιατί? Η χαρά της αντιβίωσης τράβωσε, λέω. Να μου χαθείς, θα πεις τίποτα σοβαρό, άντε. Τι να πω, ρε, τι να σας ακούω. Το παιδί δεν το ξέρω. Ποιος είναι, Παοξής Αριανός, τι να πω. Είναι Παοξής, Στέλιος Παπαντονίου. Πού το έκανες αυτό, δεν το ξέρω. Και επειδή δεν το ξέρεις εσύ, ρε φίλε, τι πρέπει να κάνουμε τώρα, να το διώξουμε. Ξέρω εγώ, δεν είναι από τους συνάφη μας. Κάπου τον άρπαξε και τον μπήκε στην εκπομπή. Όχι, όχι, έκανε εδώ με τον. Έκανα με τον Τρέγια πέρσι. Με τον Τρέγια εκπομπές πέρσι. Έχει μια δουλειά ο Τάσος και είναι στο πόδι του Τάσου. Και να σου πω καλύτερα, μια χαρά. Στο ακουστικά. Ναι, στο πόδι έτσι. Έγινε, παιδιά, καλή εκπομπή. Εγώ πήρα και να λυθεί παρεξήγηση γι' αυτό, άντε. Άντε, κλείσα να το θέλω. Κλείσα να, άντε. Κλείσα να, άντε. Είπα και εγώ, θα πει κανένα σοβαρό. Άντε. Καρτούν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα, φίλε. Πόσο χρόνο έχεις να τη δεις αυτή την ατάκα. Ναι, το καρτούν. Ναι, όχι, την άλλη τη λέω. Τώρα δεν μου βγήκε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Πήρα αφορμή. Καταρχάς, έχω κάνει ένα λάθος. Σας ακούω. Εκείνη τη χρονιά ήταν 2-0 στην Τούμπα και 2-0 χάσαμε στο Χαριλάου. Ανανιάδησε μερικές τα γκολ εσείς, εμείς δύο γκολ ο Κωστίκος.
Για, ποιο, για ποια χρονιά λέτε, δεν κατάλαβα. Για το που πήρε ο ΠΑΟ. Το 75 λογικά θα λέει ο κύριος. 79-80. 2-0 στο Χαριλάο, 2-0 στην Τούμπα. Την επόμενη χρονιά ήταν 80-81 περίοδο, το 0-1 με το Κωστικό. Α, εγώ λέω γιατί τη χρονιά εκείνη δεν πήγαινε ο Άρης για πρωτάθλημα. Ναι, γιατί το είπα αυτό με αφορμή, γιατί ήταν και οι δύο ομάδες δυνατές. Το ΠΑΟ και τα δυνατό. Όταν δεν είμαι 100% σίγουρο, δεν επιμένω, αλλά. Ναι. Στο ΠΑΟ είναι δυνατός, ρε φίλε. Με 7 παίκτες στην εθνική. Δηλαδή τι χρονιά. Το 80 ήταν. Ένα λεπτό. Επειδή πήρε ο Άρης το πρωτάθλημα, ο ΠΑΟ ήταν αδύναμος. Όχι, δεν το πήρε ο Άρης. Δεν το πήρε το πρωτάθλημα. Δεν το πήρε. Όχι, λέω ότι ήταν φαβόρη. Παίζα στο Χαριλάου. Ο Άρης μπορεί να ήταν και πρώτο, γιατί ήταν νομίζω προ τα τέλη του πρώτου γύρου. Κοντά στο τέλη του πρώτου γύρου, έτσι το θυμάμαι. Όχι, εκείνο ήταν 80-81. Ήταν το 80, ήταν Νοέμβριος. Ήταν Νοέμβριος του 80. Και θυμάμαι, 80-81. Και θυμάμαι μάλιστα, γιατί πραγματικά τότε τα σπορ του Βορρά. Που... Α, είχε άλλα παραδείγματα. Ναι, θυμάμαι το πρωτοσέλιδο, δεν κατάλαβες. Το πρωτοσέλιδο θυμάμαι από τα αντικειμενικά σπορ του Βορρά της εποχής εκείνης, που έγραφε οδός Κωστίκου αριθμός 1. Οι πιο παλιοί το θυμούνται. Ναι, εντάξει, ομαδάρες ήταν. Ομαδάρες όμως και εμείς ομαδάρα. Ναι, εγώ δηλαδή, δεν είπα ότι δεν είχε καλή ομάδα. Πάω, λέω ότι ήταν φαβορί ο Άρης. Ήταν μεγάλο φαβορί και έχασε. Άκου να σε πω, ρε φίλε. Ναι. Το 80 το πήρε εσύ το πρωτάθλημα. Δεν το πήρε το πρωτάθλημα το 80. Αντιδράει ο Στέλνη. Το 80 δεν πήρε. Το παίξαμε μπαρά, δεν το πήρα. Κανονικά έπρεπε να το πάρω, αλλά δεν το πήρα. Μπαρά στο Βόλο τότε. Εντάξει, για να σε πω τώρα τι έγινε. Δεν το πήρε. Ξέρω ότι δεν το πήρε. Το 79-80 μέχρι το Μάρτιο ήταν ο ΠΑΟ και ήταν μπροστά. Έγινε η σφαγή του Λίτσα. Τον Απρίλιο ισοβαθμίσανε 4 ομάδες. Παοκάρης, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Ναι. Ισοβαθμίσανε και τότε είπαν αυτοί, ξέρω εγώ, εντάξει, τα δικά τους θα γυριστά και θα γίνει μπαράζ ο τελικός. Δηλαδή υπήρχαν ομαδάρες. Ναι, αυτό που λέτε το... Τώρα βγήκε ένας κύριος και εγώ εκνευρίστηκα τώρα. Για ποιον ακριβώς. Που είπε για το 76 που ήμασταν το μισό Χαριλάου ΠΑΟΚ δηλαδή τότε. Ναι, είχε πολλούς ΠΑΟΚΣΕΣ μέσα. Ναι, έτσι είναι. Ναι, το μισό δεν ξέρω, εντάξει, λίγο υπερβολικό. Το 72-74, πέσα από τον κύριο, εκείνον εκεί το μεγάλο, γιατί και εγώ μεγάλο είμαι. Ωραία. Εκείνον εκεί το μεγάλο, να μας θυμίσει λίγο το Χριστίδη, το αγκόλ του Αργυρούδη, Μαρία με τα κίτρινα ποιον αγαπάς καλύτερα. Ωραία. Δηλαδή υπάρχουν αυτά, καταρχάς, αυτοί όλοι, ποτέ δεν έχει ακουστεί, γιατί η παρότητα πότε ξεκίνησε. 59-60 πάω και είναι ποταλτή στο μπάσκετ, φίλε. Ναι, και την άλλη χρονιά πας και χάνεις εδώ 30 πόντους. Από ποιον? Μέσα στη Χάνθ και παίρνει το ποτάσμα Ολυμπιακός. Από εκεί ξεκίνησε. Ωραία. Αυτό τώρα το Μαρία μετά. Ένα λεπτό. Γιατί ακούσε εγώ στο Πάο, να απαντήσουμε όμως. Να τελειώσω μια στιγμή. Ωραία, συγγνώμη. Εσύ δεν ξεκίνησε τη Βιόλα τότε με το τέτοιο. Και μετά το 63 σε στέλνω εγώ Παντελάκη στη τσατίζεται και σε κερδίζει μέσα στο Αριλάο 0-3. Εντάξει. Και πας υποβάθμιση και από τότε να αρχίζουν και τα 10 χρόνια που ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να κερδίσει μέχρι το 72. Θέλω να σε πω, ρε φίλε, ότι εσύ σου να τρελάθηκες. Περνούσαν όλες οι ομάδες και εσύ με τον ΠΑΟΚ έβγαζες να πούμε τρελτώσουνα. Ωραία. Και την μισή σου ομάδα πήγαινε φυλακή άμα έκανε. Ας πούμε, εγώ δεν θα αμφισβητώ αυτά που λέτε. Αυτά που σας λέω τώρα είναι αληθινά. Ωραία. Εγώ δεν θα αμφισβητώ αυτά που λέτε. Το 75. Δηλαδή, στην ιστορία ο ΠΑΟΚ ήταν ο φτωχός, δεν ήταν ο ΠΑΟΚ. Δεν αφήνεις να γίνει διάλογος όμως. Εγώ δεν αμφισβητώ αυτά που λέτε. Είστε μεγαλύτερος. Εγώ το 60. Το 68 γεννήθηκα. Αυτά τα 63 το ξέρω ότι έπαιξε διαβάθμιση ο Άρης στη Λαμία και σώθηκε. Αυτό το ξέρω. Δεν ξέρω αν το έκανε αυτό που λέει το ΠΑΟ. Έγιναν αυτά και το 75, όμως δεν μπορείτε να αμφισβητήσετε ότι ο Άρης έδωσε, να μην πω ολόκληρο, μισό πρωτάθλημα στον ΠΑΟ. Μπορείτε να μου πείτε, δεν έγινε αυτό? Έγινε. Ωραία. Μετά από 4 χρόνια. Είμαστε μέσα, ρε φίλε, 14 ωραία, χρόνια. Ωραία, ωραία. Άρα το επιβεβαίνονται αυτό που λέω. Μετά από 4 χρόνια, τη χρονιά του Μπαράς, μήπως θυμάστε τελευταία αγωνιστική που έπεσε ο ΠΑΟΚ? Ναι, με τον Μιλίνη. Πού λες, με τον Ολυμπιακό? Ναι, με τον Ολυμπιακό, λέω. Μήπως θυμάστε πώς έχασε? Εγώ θυμάμαι ακόμη και το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού. Αν θέλετε, σας το περιγράφω τώρα. Γιατί το θυμάμαι πολύ καλά. Άμα θέλετε, σας το λέω πώς μπήκε το πρώτο γκολ. Να σε πω την αλήθεια. Όχι, καλά, δεν είπα να πάτε. Καλά, δεν είπα. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ. Θέλω να πω με λίγα λόγια, μην καθυστερούμε και τον κόσμο, ότι ο Άρης 4 χρόνια νωρίτερα έδωσε μία σμπροξιά στον ΠΑΟΚ να πάρει το πρωτάθλημα, το μισό. Και ο ΠΑΟΚ μετά 4 χρόνια σήκωσε τα χέρια τελευταία. Ενώ 72 και 73. Ναι, τι έκανε.
Τι έκανε. Πας φυλακή εσύ και χάνεις 2-4 και 1-2. Αυτό τι δουλειά έχει με το. Ας πω ότι είναι και αλήθεια αυτό που λέτε. Τι, τι δουλειά έχει με τον ΠΑΟΚ αυτό. Αυτό με τον ΠΑΟΚ τι δουλειά έχει. Αυτό που λέτε είναι. Αυτό που λέτε είναι Άρης Ολυμπία. Αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε. Αυτό που λέτε όμως. Ναι, ξέρετε τι μου λέτε τώρα. Αυτό να πω και πάλι με τα δικά. Πάω με τη δική σας ότι έγινε έτσι όπως το λέτε. Που εγώ το αφισβητώ. Αλλά να πω ότι. Τι δουλειά. Τι δουλειά έχει με τον ΠΑΟΚ. Είναι Άρης Ολυμπιακός. Όχι, τι δουλειά έχει με τον ΠΑΟΚ το 2-4. Μα το πισίνικο να χτυπήσει, ρε φίλε. Μα τι δουλειά έχει με τον ΠΑΟΚ το 2-4. 2-4, μέσα ναι, στο ναι. Το 1-2 που κολλάει ο ΠΑΟΚ είναι το θέμα. Ο ΠΑΟΚ που κολλάει λέω σε αυτό. Αυτό σε ρωτάει. Ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα ρε φίλε. Α, εκείνη τη χρονιά πήγαινε με τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Και έκατσε έχασε ο Άρης από τον Ολυμπιακό λέτε. Αυτό λέτε. Όπως έχασε, όπως έχασε και το 60. Ωραία. Από τότε ξεκίνησε η μανούρα αυτή. Ωραία. Του ΠΑΟΚ Άρης. Και μετά τρελάθηκε ο δικός ο πρόεδρος και δεν περίσσε ο ΠΑΟΚ και έκανε 9 χρόνια, 10 χρόνια να κερδίσουμε. 10 χρόνια, ναι. 10 χρόνια δεν κέρδισε τον Άρη. Οκ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Όχι, γιατί ακούω συνεχώς να μου υπάρχει και βγάζετε, έχετε μια καλή ομάδα. Ναι. Έχετε καλή ομάδα φέτος. Σιγά σιγά, ρε, μην βιάζεστε. Ρε. Εντάξει, εντάξει, βιαζόμαστε. Δεν είναι, Ευρώπη είπαμε. Ευρώπη και κύπελο αν μπορούμε. Δεν είναι βιαστικό. Ορίστε. Λέω Ευρώπη και κύπελο αν μπορούμε. Τι βιαστικό είναι αυτό. Ναι, ρε, αγόρι μου, να βγείτε να κάνετε ομάδα, ρε. Δηλαδή, ναι, πάτε, ναι, πάτε συνεχώς πάνω στον ΠΑΟΚ, ρε. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να κάτσουμε να χάσουμε από τον ΠΑΟΚ, τι να κάνουμε, δηλαδή. Να περάσει και ο ΠΑΟΚ και από τον Χαρλάου, να μου κάνει 34. Όχι, περάσει, ρε, φίλε. Άμα αξίζει να περάσει, να περάσει. Α, μπράβο, τώρα τα μιλά, τώρα μιλά σωστά. Άμα και αξίζει να περάσει, α είναι μάγκα να περάσει. Έτσι. Πώς θα στηθεί να περάσει. Αλλά να φτύσει αίμα και ο άλλος, κατάλαβε. Όλοι θα φτύσουν αίμα. Όλοι θα φτύσουν αίμα. Κοίταξε να τότε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Βέβαια, επαναλαμβάνω, εγώ γεννήθηκα το 68. Αυτά που λέει ο κύριος δεν μπορώ να τα ξέρω. Βέβαια, μας είπε από τη μία πλευρά. Είπε το 2-4. Μην πω κι εγώ σε αυτό το τρυπάκι και αρχίζω λέω και για του ΠΑΟΚ. Έκανες 13 χρόνια να κερδίσει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα. 13. Όχι 1-2. 13 χρόνια. Να μην πούμε για του Ολιζαντέμπε που έκανε ο Παναθηναϊκός 15 τελικές σε 3 λεπτά για να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί υπάρχει και απ' την άλλη. Εντάξει. Καλά, μετά πάει, μετά θα το ναι. γυρίσει διαφορετικά. Θα γυρίσει, θα πει κι άλλα, ναι. Θα το πάει εγώ λέω, στην Τούμπα ότι δεν έχει 23 χρόνια γκόμματα ναι. και δεν σημαίνει. Εγώ λέω ότι έτσι όπως θα λέει ο φίλος. Εσύ έκανε ο Άρης μία φορά ένα καλό και στο μπάσκετ δύο φορές καλό. Πες μου εσύ μία φορά που έκανε καλό ο ΠΑΟΚ στον Άρη, φίλε μου. Μία. Διαχρονικά σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Πες ότι έκανε αυτό και σε βοήθησε να κάνεις εκείνο. Πες μου. Στην υπόθεση δε των δελτίων που έπεσε ο Άρης, ο πρόεδρος σου φώναζε στην ΕΠΟ μέσα ότι αν δικαιωθεί ο Άρης είναι σκάνδαλο. Και αυτά ψέματα είναι. Τι δουλειά έχει ο ΠΑΟΚ με τον Άρη Αθηναϊκό. Άρης με τον Αθηναϊκό μάλλον ποιος θα πέσει. Με τον Αθηναϊκό που δεν υπάρχει στον πλανήτη και έπεσε ο Άρης. Θα μην τρελάθουμε τώρα, εντάξει. Λοιπόν. Να αυξηθούν και λίγο οι ένταση. Ναι, ανέβει λίγο. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Δεν υπάρχει φίλο. Δεν έχουμε φίλο. Εντάξει, 9.30 πάει έτσι κι αλλιώ. Εντάξει. Όχι, εντάξει. Να διαβάσουμε. Θες, Στέλιο, να το διαβάσουμε αυτή την πολύ ωραία έτσι. Ναι, να το διαβάσουμε. Η ιστοριούλα, να πούμε και, το, και την πηγή. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είναι ένα site το οποίο εγώ το εκτιμώ, να σου πω την αλήθεια, facebookιακός. Το El Sombrero. Που είναι ένα site που γράφουν και πολύ. Είναι πολύ ωραίο site και έχει πάρα πολύ ωραία θέματα. Αυτό ακριβώς για τα θέματα. Δεν γράφει για. Μπορεί να γράψει για όλες τις ομάδες, αλλά τέτοια έχει. Θεματάκια γράφει. Δηλαδή δεν θα γράψει να αναλύσει το match, να κάνει ένα run. Και εδώ να διαβάσω αυτό, το οποίο μπορεί να έχει διαρρεύσει, να έχει κοινοποιηθεί σε πολλούς. Δεν θα το ακούσουμε όμως. Θα πάρουμε το φίλο και μετά θα το αφήσουμε για μετά το διάλειμμα. Πάμε στον τελευταίο φίλο για αυτό το ημίωρο. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε. Σας ακούμε. Να πείτε στο φίλο το ΠΑΟΚ ναι. ότι δεν έσωσε ο Άρης δύο φορές τον Εθνικό Πειραιός και έριξε μακεδονικές ομάδες. Εντάξει. Ναι, έχουμε. Εντάξει, ούτε τον Αθηναϊκό για να πέσει άλλη μακεδονική ομάδα. Εντάξει. Μήπως τα έχετε ξεχάσει. Όχι, τα είπα και εγώ άλλα παραδείγματα, εντάξει. Ευχαριστώ παιδιά, καλή νύχτα. Να είστε καλά. Εγώ λέω ότι είναι έτσι που μην το ξαναλέμε το ίδιο. Είπαμε, ο Άρης έστω ένα καλό έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Το 75 όπως λέω, το παραδείχτηκε και ο κύριος. Να μου πει ένα καλό που έκανε ο ΠΑΟΚ στον Άρη. Ένα.
Ένα ρε παιδί μου ότι εκεί βοήθησε, ξέρω εγώ, κέρδισε αυτόν και τον βοήθησε να, πάει, να βγει στο UEFA, ρε παιδί μου. Όχι, γιατί πρωτάθλημα δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στο τρίτο και τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα, Στέλιο. Αμέσως μετά το 2310-287 και 3 οκτάρια θα είναι πάλι στη διάθεσή σας, όπως και το 6945-287 και 3 οκτάρια. Και μέσω SMS, FM και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 54526. Και θα διαβάσουμε την πολύ ωραία αυτή ιστορία, πραγματικά. Και αν έχουμε και φυσικά και ακροατές, μέχρι τις 10 η ώρα εδώ πέρα θα είμαστε στο Λίμπερο 107,4. Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Στο Λίμπερο 107,4 βρισκόμαστε. Στέλιος Παπαντονίου, Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Έχει κάτι ενδιαφέρον να σας πει τώρα εδώ ο Στέλιος να σας διαβάσει. Ναι, Sky Aviation Academy, η κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με επιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με υψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Sky Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Πληροφορίες στο skies.gr και στο 2392021100. Ο Τρέλιας όταν το διάβασε πρώτη φορά, δύο θλάσσες έπαθε η γλώσσα του, να ξέρεις. Εντάξει. Εντάξει. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Συμβαίνουν και αυτά. Λοιπόν, 2310-287 και 3 οκτάρια. 6945-287 και 3 οκτάρια. FM και ενώ το μήνυμά σας, σχόλιο σας 54526. Να πω ότι αύριο, να υπενθυμίσω μάλιστα, θα έχουμε στο στούντιο εδώ, εκτός Τάσο Τρέλια φυσικά, και Μακουκούλα. Δεν χάνετε η εκπομπή. Εννοείται ότι δεν χάνετε. Μακουκούλας, με διάβροχα θα έρθουμε, ξέρεις, ομπρέλες, με τέτοια πράγματα. Ο Τάσος έχει εμπειρία σε αυτό. Έχει, ήταν και δίπλα. 9-10 εκπομπές ήταν δίπλα του. Ναι, αυτό, οπότε, γι' αυτό το λέω. Ναι, οπότε έχει ένα... το ξέρει, θα, από εκεί θα τον βάλω. Δίπλα δεν τον έχω εδώ τον Μακουκούλα. Θα βάλω ένα γυαλί εδώ στη μέση. Λοιπόν, Μακουκούλα αύριο, την ώρα που θα παίζει βέβαια και η εθνική. Ποιος βλέπει η εθνική τώρα, εντάξει, ναι, Μαρμύρι θα ακούμε. Ναι, αυτό να μου πεις. Με τη Φιλανδία παίζουμε 10 παρατέταρτο. Το πολύ πολύ, άμα είστε τόσο με την εθνική, βλέπετε την εθνική, κλείστε τη φωνή και ακούτε εδώ πέρα εκπομπή. Επαναλαμβάνω, αύριο στις 10. Δεν χάνετε η εκπομπή και Μακουκούλα στο στούντιο. Λοιπόν, δεν έχουμε γραμμή, Γιάννη, δεν έχουμε. Λοιπόν, να διαβάσουμε αυτή την πολύ ωραία τότε. Θες να το διαβάσεις εσύ. Κοίτα, το έχεις εσύ. Λοιπόν, είναι μια ιστορία η οποία έχει εξελιχθεί στην Ουρουγουάη. Δεν ξέρω, εμένα μου άρεσε γι' αυτό και το πόσταρα. Πραγματικά λέω ότι το συγκεκριμένο γκρουπ του El Sombrero κάνει τέτοιες αναφορές. Δεν έχει σχέση με αγωνιστικά. Τα 9 στα 10 άρθρα του είναι σε τέτοιο... στυλ και περιεχόμενο. Άμα θέλεις, θέλω να το διαβάσεις. Πολύ ναι, δεν έχω θέμα. Είναι μια πολύ μικρή, μια παράγραφος είναι. Τι έκανε ένας πατέρας για το γιο. Ναι, θα το διαβάσω. Για διάβασε, το είναι πολύ ενδιαφέρον, πιστεύω. Ο Χούστο Σάντσες είναι ένας Ουρουγουανός που υποστήριζε όλη τη ζωή την Σέρο. Η γυναίκα του και ο γιος του, Νικόλας, όμως ήταν οπαδή της μισητής για αυτόν, Ράμπλα Juniors. Ο γιος του μάλιστα ήταν τόσο φανατικός που δεν έχανε αγώνα της αγαπημένης του ομάδας. Τον Μάρτιο του 2016 ο νεαρός Νικόλας σκοτώθηκε σε τροχαίο επιστρέφοντας από έναν εκτός έδρας αγώνα. Ο Χούστο έχασε τη γη κατά τα πόδια του. Όταν συνήλθε μετά από λίγο καιρό πήρε μια μεγάλη και δύσκολη οπαδική απόφαση. Έφτιαξε ένα πανί που γράφει «Νίκο πάντα παρών». Και από τότε δίνει το παρόν σε κάθε παιχνίδι της Ράμπλα, κρατώντας στα χέρια του πάντα τη φανέλα της ομάδας που φορούσε συνήθως ο γιος του και τιμώντας έτσι τη μνήμη του σε ένα μέρος που ο ίδιος μισούσε, αλλά ο γιος του το λάτρευε. Εκπληκτικό πραγματικά. Εκπληκτικό. Εκπληκτικό και έχει και φωτογραφία από πάνω με τον πατέρα με τη φανέλα και από κάτω Νίκο Siempre Presente. Αν το διαβάζω καλά, ισπανικά δεν... Καλά ούτε εγώ είναι αυτό, εντάξει, ισπανικά. Αυτό είναι, γιατί λέει Νίκο πάντα παρόν. Siempre είναι πάντα. Presente, presente. Τώρα εντάξει. Το παρόν, εκπληκτική, δηλαδή ο πατέρας, ο γιος ήταν διαφορετική ομάδα, δηλαδή κάπως σαν το Άρης Πάουκα, το πούμε, ναι, παιδί μου, για να λέω ότι υπήρχε μίσος οπαδικό, ας πούμε, μεταξύ των δύο ομάδων και πέθανε ο γιος, και, έκανε ο γιος, και αυτός, ας πούμε, μισούσε αυτό το γήπεδο, παρόλα αυτά για τη μνήμη του γιού του, πήγαινε σε κάθε παιχνίδι σαν να, δηλαδή, σαν να αναπλύνουν το κενό του γιου του και με τη φανέλα. Ναι, και έχει τη φωτογραφία. Τι να πω, όχι συγκινητικό, όχι τέτοιο. Είναι
το διαβάζεις και να τριχιάζεις. Και να τριχιάζεις πραγματικά. Γι' αυτό ήταν και ο λόγος που το πόσταρα έτσι και στο Facebook. Δύσκολα να γίνουν αυτά εδώ πέρα στην Ελλάδα. Ναι, δύσκολα. Δεν είμαστε για τέτοια εμείς. Δεν είμαστε έτοιμοι για τέτοια. Μια που λέμε και δεν είμαστε έτοιμοι. Πιστεύεις ότι είναι έτοιμος κόσμος για ένα Άρης ΠΑΟΚ με οπαδούς των δύο ομάδων, Στέλιο? Γιατί εσύ, κακά τα ψέματα, το είπαμε, μας χωρίζει. Έχουμε ένα χάσμα γενών. Double score με έχεις. Double score έχω και λίγο παραπάνω σε έχω, μου φαίνεται. Αυτό είναι το 24-25, δεν είπες? Όχι, 25. Τα έχω κλείσει. Γεμάτα, τα έχω κλείσει 25. Double score, εντάξει. Κάτι κάνει και αυτό. Για πες μου την άποψή σου εσύ. Εσύ καταρχήν, ένα λεπτό. Άρης ΠΑΟΚ με οπαδούς των δύο ομάδων πρέπει να έχουν, κάτσε να σου πω, είσαι 25, πρέπει να έχουν 10-11 χρονών. Ναι, τόσο. Τόσο, ε. Τόσο. Πιστεύω ότι όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχουν οι συνθήκες. Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι. Δεν έχουμε και την παιδεία, πιστεύω, να υποστηρίξουμε ένα Άρης ΠΑΟΚ και ένα ΠΑΟΚ Άρης με οπαδούς. Γιατί. Εγώ δεν είπα να είναι ανάμεικτα οι οπαδοί, όπως είναι. Ναι, ναι. Αυτό είναι ουτοπικό. Ναι, δεν νομίζω ότι το έχουμε. Δεν είμαστε σε τέτοια φάση. Ναι, ότι δεν το έχουμε τώρα είναι δεδομένο. Ούτε στο κοντινό μέλλον το βλέπεις αυτό το πράγμα, δηλαδή. Όχι, και ειδικότερα τώρα, ειδικά που ο κόσμος αντιμετωπίζει και προβλήματα οικονομικής φύσης με την κρίση κτλ. Και ο καθένας έχει τα δικά του. Όλοι λίγο θέλουν για να αρπαχτούν και να γίνει μανούρα, ας πούμε. Ναι. Οπότε. Λες ότι λόγω της κρίσης είναι και τα πνεύματα ακόμη πιο. Ναι, ναι, δηλαδή θέλει. Λίγο θέλει να το τζιγκλίσει κάποιον για να, ναι, γίνει το κακό, ας πούμε. Γενικά δεν έχουμε και την. Εντάξει, τώρα και εγώ όταν ήμουν στην ηλικία σου, το είπα και σε άλλη εκπομπή με τον Τάσο. Διαφορετικό μυαλό έχει κάποιος όταν είναι 20 χρονών, όταν είναι 25, όταν είναι 30, όταν είναι 40, όταν είναι 50. Είναι διαφορετικό το μυαλό. Και εγώ, ναι, το μυαλό μου δεν είναι το ίδιο. Να μην λέω ψέματα, κάνω τον έξυπνο για τον φιλόσοφο εδώ. Δεν έχω το ίδιο μυαλό που είχα. Απλώς ήταν διαφορετικές οι εποχές τότε. Τώρα, ας πούμε, οι περισσότεροι δεν γίνονται οργανωμένοι. Τότε, ναι, ήταν μόδα το να πάει κάποιος που υποστηρίζει μια ομάδα να γίνει οργανωμένος, ναι, οπαδός. Τώρα θα τον σταματήσει και το ίδιο το σπίτι. Θα του πει μια τώρα, πού θα πας, ας πούμε, τι θα κάνεις. Πάνε στο γήπεδο, αλλά μην πας ενοργανωμένος. Ναι. Υπάρχει και αυτό λίγο σε φάση. Είναι λίγο περίεργα τα άρα πράγματα. Άρα δεν βλέπεις. Όχι, δεν βλέπω. Γιατί. Και χθες το λέγαμε εδώ με τον Τάσο ότι πάει δύο τα βρήκανε, αλλά φυσικά η αστυνομία είπε όχι. Πάντα, ναι, η αστυνομία λέει αυτό, λέει το όχι. Όχι. Καλά, η αστυνομία, η δουλειά της είναι να λέει όχι, αλλά η δουλειά της είναι να τηρεί την τάξη και τον νόμο. Και νομίζω σε ένα γήπεδο θα μπορούσε να το κάνει εύκολα αυτό κιόλας. Εγώ η άποψή μου που την είπα και στον Τάσο είναι ότι όλα αυτά είναι περισσότερο πολιτικές αποφάσεις παρά της αστυνομίας. Καλά, προφανώς είναι κάπως έτσι τα πράγματα. Γιατί άμα γίνει στραβή, κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη. Και ειδικά στην Ελλάδα την αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη. Όλοι έχουν αναλάβει τις ευθύνες. Ναι. Εδώ έχουμε 100 νεκρούς. Και ο άλλος είπε, ο άνθρωπος, εγώ φταίω, λέω. Εντάξει. Εντάξει, δεν έφταιγες εσύ. Μόνο 100 νεκρούς είχαμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι όντως, και εγώ την ίδια άποψη έχω μαζί σου, ότι δεν θα δούμε σύντομα. Άρης ΠΑΟΚ ή ΠΑΟΚ Άρης με κόσμο και των δύο ομάδων. Βέβαια, καμιά φορά ποτέ μιλες ποτέ. Μπορεί να αλλάξουν αυτό που λέμε οι πολιτικές αποφάσεις και να μπορεί και να τους βολεύει, σε εισαγωγικά το βολεύει να γίνει και κάτι τέτοιο. Οπότε αναμένουμε. Διότι να σου επαναλάβω, υπήρξαν μάτς που τότε πεζόταν και το πρωτάθλημα στο μπάσκετ. Δεν τα προλάβες εσύ αυτά τα πράγματα. Εντάξει, πολύ μικρός. Πεζόταν το πρωτάθλημα μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Όχι. Και ναι, και ήταν ένα παλέτες σπορ χωρισμένο στα δύο και σε χώριζε ένα σκηνί. Και. Αυτό, ναι, αυτό το έχω ακούσει. Που ήταν και ΕΔΕ και του χώριζε απλά, ναι, ένα σκηνί. Δεν υπήρχε τίποτα. Ήταν, όχι. 5 μέτρα διαφορά. 5 μέτρα κενό. Τότε δεν είχε καθεσματάκια το παλέτες σπορ. Εντάξει, τι είναι 5 μέτρα. Ναι, όχι, πραγματικά 5 μέτρα. Δεν είναι μεταφορικά. Ναι. Πραγματικά 5 μέτρα. Ένα σκηνί από τη μία πλευρά. Ένα σκηνί από την άλλη. Αστυνομία στη μέση, πόσο να είχε αστυνομία εκεί, και αυτό ήταν το χώρισμα. Και εντάξει, η ατμόσφαιρα, παρότι τώρα την αντιπαλότητα, υπήρχε αυτό το. Η εναλλαγή των συνθημάτων. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Αυτό όντως είναι πολύ ωραίο και λείπει. Σε αυτό το επίπεδο όμως. Να ακουστεί και κάτι παραπάνω. Να πούνε συνθήματα όσο ακουστεί ό,τι θέλει. Ηχητική βία, ναι. Ναι. Βία κανονική να μην υπάρξει. Ναι, όχι, όχι. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Και επαναλαμβάνω, γιατί παίζει ρόλο, ότι τότε πεζόταν το πρωτάθλημα. Και μάλιστα σε περίοδο που
καλός ή κακός τώρα κάποιος μπορεί να τους φανεί υπερβολικό, εκείνη τη δεκαετία σε δημοτικότητα και λόγω της εθνικής και λόγω των επιτυχιών, το μπάσκετ μπορεί να είχε υπερκεράσει και το ποδόσφαιρο σε δημοτικό στην Ελλάδα. Ναι. Δεν λέω φυσικά ότι το μπάσκετ είναι. Το ποδόσφαιρο είναι βασιλιάς των αθλημάτων, δεν το συζητάμε. Αλλά διεκδικούσαν και οι δύο ομάδες. Παίζονταν το πρωτάθλημα και δεν γινόταν τίποτα. Άρα μπορεί να γίνει. Είπαμε, πολιτική βούληση χρειάζεται και να δούμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχουμε τηλέφωνο τίποτα. Δεν μπορούμε τίποτα. Ναι, δεν έχουμε. Εντάξει, χαλαρά τώρα, είμαστε λίγο πιο χαλαρά. Αλλά γενικότερα ήταν ωραίες εποχές. Δηλαδή, και όταν ας πούμε, σας έβλεπα στη Μαρμίτα, ναι, που μαλώνεται, ας πούμε, ότι ναι, θέλω τόσα εισιτήρια. Ναι. Θέλω πάνω ακριβώς για αυτό που λες, ναι. Ναι, που λέγαμε για τα εισιτήρια και για τις κινήσεις οπαδών, ναι, ας πούμε, για να δούμε ένα ΠΑΟΚ Άρης και Άρης ΠΑΟΚ. Και αυτό έχει το χαβαλέ του. Έχει το χαβαλέ του ότι γιατί μου έδωσες τόσα, να έπαιρνα, ναι, παραπάνω ή δώσ' μου την τάδε θύρα. Ναι, τότε μαλώναμε γιατί το Τούμπα σαν μεγαλύτερο, το 5% έπαιρνε περισσότερο εισιτήριο Άρης και μαλώναμε ότι όχι, θέλω κι εγώ τόσα. Ναι, αυτό. Ο τέτοιος το χαλάω, θέλω όλη τη θύρα ένα, τα κλασικά, ναι, εντάξει. Υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Είναι έτσι μια ωραία αντιπαράθεση. Είναι έτσι, ναι, ωραία, μέχρι εκεί. Ναι, μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί, μέχρι, μέχρι εκεί αυτό. Μέχρι εκεί. Εντάξει. Λοιπόν, θα σε καλέσουμε τότε όταν θα χάσει μετά την άλλη Δευτέρα 2-0. Εγώ το βλέπω το μάτς, γιατί μην ξεχνάς ότι ο Άρης και τα τρία παιχνίδια που έχει παίξει σαν γηπεδούχος, εκτός το ένα ήταν στο Καφτατζόγλιο βέβαια, και τα τρία τα κέρδισε 2-0. Ναι. Και τα τρία. Και άλλο στατιστικό υπάρχει. Το δεύτερο γκολ και τις τρεις φορές το έχει βάλει ο Ματέο Γκαρσία. Και τις τρεις φορές έκανε το 2-0. Στοιχηματικό είναι αυτό. Δεν ξέρω αν ασχολείσαι με το στοίχημα καθόλου. Δεν ασχολούμαι πολύ με το στοίχημα. Εντάξει, πού και, ναι, πού μπορεί πού να παίξει. Πού και πού ρίχνεις κανένα βουλάκι. Πού και πού, ναι. Σαν αυτό, και εμένα. Σαν και εμένα. Είμαστε λίγο. Τι να κάνουμε. Το έχουμε μέχρι ένα ορισμένο στοίχημα όριο. Στοίχημα και κίνο. Λίγο. Κίνο. Κίνο παίζεις, άμα βρεθώ σε προποτζίδικο με παρέα, θα παίξω το στοίχημα, αλλά θα παίξω και ένα, ναι, κίνο. Ένα θα σου πω. Τελευταία φορά που κέρδισα, εγώ παίζω κίνο. Και προσπαθώ, γι' αυτό έκανα και. Είμαι σε ένα site στοιχηματικό στο ίντερνετ για να μην πηγαίνω στο πρακτορείο. Α, ναι. Γιατί αν πάω θα παίξω και 2 ευρώ, όχι παραπάνω κίνο. Ξέρεις πότε κέρδισα τελευταία φορά. Πότε. Δεν έπρεπε να ρωτήσω μάλλον. Θα σου πω, θα γελάσεις. Ήταν παραμονή, θα πηγαίναμε στην Ατλέτικο, σκέψου. Το 2010. Ναι. Κέρδισα ένα, έβγαλα μία 5 στα 5 και μου λέει ο πράκτορας, πάω ξύς φίλος. Άντε Ζάχο, ένα ακόμη λέει να βγάλεις 5 στα 5 και την έβγαλες τη Μαδρίτη. Ναι, από τότε έχω να κερδίσω. Κέρδισα πρόσφατα, πριν κάνα 2 εβδομάδες, ναι, έμαθα σε μια φίλη μου κίνο. Αρρώστησε με το κίνο, ναι, της έπαιζε κάθε μέρα. Ναι. Και της λέω μια, γιατί έτυχε να έτυχε γιατί είμαστε σε ένα κοινό πρόγραμμα, τέλος πάντων βγαίναμε καθημερινά και της λέω μια σήμερα δεν θα πάμε για κίνο. Ναι. Μου λέει όχι πάμε. Της λέω άντε καλά πάμε, εγώ δεν ήθελα να παίξω. Μου λέει άντε παίξε ρε παιδί μου. Και παίζω και κερδίζω 300 ευρώ πριν τρεις εβδομάδες. 5 στα 5? 4 στα 4. 4 στα 4 με. Με εκείνο μπόνους. Με μπο... οχ, πάμε στο φίλο. Πάμε. Καλησπέρα, φίλε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, με θύμισε κάτι αξέχαστο και δεν μπορούσα να μην πάρω τηλέφωνο να το καταθέσω. Σας ακούμε. Λοιπόν, η εποχή του μπάσκετ, πάω κάτι σε εκείνη την εποχή, ήταν πανδεσία. Δηλαδή, από το Σάββατο μεσημέρι υπήρχαν άτομα έξω από το παλάτι σπορ, όπως υπάρχουν στην Τούμπα τώρα με τις αριστείνες κλπ. Λοιπόν, και την ώρα του αγώνα υπήρχαν οι παοξίδες που φωνάζαν το σύνθημα «Δεν έχετε ομάδα, δεν έχετε λαό». Ναι. Και απαντούσαν οι Αριανοί από την άλλη. Το ξέρω, δεν έχουμε ομάδα, δεν έχουμε λαό. Εσύ που τα έχει όλα, κοιτάξτε το ταμπλό. Που τα έχει όλα, κοιτάξτε το ταμπλό. Όντως. Γιατί το ταμπλό πάντα ήταν υπέρ μας. Προστά τον Άρη. Εντάξει. Οι 9-10 φορές έτσι ήταν. Μιλάμε για πανηγύρι. Ναι, αυτό ήταν ωραίο. Αυτά γινόταν, δηλαδή έβγαινε ένα σύνθημα και κατευθείαν στο καπάκι. Απαντούσε στο καπάκι δηλαδή μετά από 10 λεπτά ερχόταν η απάντηση. Που βγαίνανε εκείνη τη στιγμή τα συνθήματα, όχι στο επόμενο Άρης ΠΑΟΚ. Εκείνη τη στιγμή βγαίνανε τα συνθήματα. Όπως θα μου μείνουν να ξέχαστε οι αγώνες του ποδοσφαίρου, να έχει ο Άρης την 7, όλη την 7, και ο ΠΑΟΚ να έχει την 1. Λοιπόν, μιλάμε για αυτή ήταν
να ξέρεις ότι υπάρχει η αντιπαράθεση, υπάρχει η κόντρα. Και για τους πιο παλιούς, υπήρχαν και οι νεκρόκασες. Τις θυμάσαι. Βέβαια, πρόλαβα. Οι κηδείες και τα κηδιόχαρτα. Μετά τα μάτς. Τα πρόλαβα. Με ιεροψάλτη από τον ΠΑΟΚ τον Νικόλα. Να έχει ξέρεις το θυμιατό. Το γνωστό Νικόλα. Το γνωστό Νικόλα. Το γνωστό Νικόλα, ναι. Δημένος ο Νικόλας Παπάς με το θυμιατό και να πηγαίνει μπροστά και από πίσω η κάσα. Και οι διόχαρτα κλπ. Κανονικά. Αυτές ήταν πλάκες και παλικάρια. Σήμερα έχουμε γίνει ξενέρωτη. Εντάξει, άλλες εποχές τώρα. Μιλάτε για άλλες εποχές. Εδώ θέλεις να πάρεις τηλέφωνο να πειράξεις τον Τάσο. Λοιπόν, και βγάζει μπιμπίκια. Εντάξει, σαν να του σκοτώνεις τον πατέρα. Οπαδοί είμαστε, αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο και ο παδός. Όχι, η πλάκα είναι ωραίο πράγμα, ρε φίλε. Ωραίο είναι. Εντάξει. Πλάκα είναι πάρα, πάρα πολύ ωραίο. Είναι ωραίο, είναι ωραίο να τη δέχεσαι όμως και να δίνεις και να δέχεσαι. Μα τι σου λέω αυτό τώρα. Λέμε. Αλλά βέβαια, μέχρι ένα όριο, γιατί μπορεί να ξεφύγει και η πλάκα σε κάποια στιγμή. Να υπάρχει δηλαδή, να είναι έξυπνη. Εγώ όταν ήταν, όπως είπε και ο Στέλης εδώ πέρα, όταν ήμασταν τότε στην τηλεόραση, όταν ήταν κάτι έξυπνο και εναντίον μας γελούσαμε. Γιατί να μην γελάσουμε. Γιατί το έξυπνο χιούμορ είναι που θα γελάει. Άμα είναι όμως κάτι που το ξεφεύγει και από τα όρια, αυτό δεν νομίζω ότι δεν είναι. Αν και δεν είμαι ΠΑΟΚ, άκουσα προχθές το νούμερο που πλήρωσε ο Ιβάν, το 1-700, για τους πισούς και για τα όλα. Λοιπόν, και ειλικρινά λυπήθηκα από τον άνθρωπο. Όχι 1-700, πολλά είναι. Πιο λίγα. Για τους 1-700, φίλε. Τι, 1 εκατομμύριο. Όλη τη χρονιά 1 εκατομμύριο. Α, για όλη τη χρονιά, ναι. Ένα συμβόλαιο ενός πολύ καλού παίκτη. Εφού έχει βγάλει προς τα έξω η ΠΑΕ πως από την επόμενη σεζόν υπάρχουν σκέψεις ή να αυξήσουν τα εισιτήρια ή να υπάρχει να παρακρατείται από τον προϋπολογισμό της ομάδας ένα συγκεκριμένο ποσό για αυτή τη δουλειά. Όχι, αυτό που θα κάνει την πατάτα να τον βάλουν να πληρώσει, αν έχει να πληρώσει. Αυτό δεν θα γίνει. Λοιπόν, για να γίνει το πάσημα μάθημα και να σκέψει το άλλο να το κάνει. Εντάξει, ωραία. Τώρα με ξένο κόλο αδερφοί, πολλοί του κάνουν. Εντάξει, δεν γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, ωραία. Αυτό το πράγμα πρέπει να κοπεί. Η πλάκα να είναι πλάκα, να είναι ο αγώνας ένα πανηγύρι, να πάμε να γουστάρουμε και όπως κερδίσει, ο άλλος να κάτσει να τη φάει. Τι να κάνουμε τώρα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά. Εγώ δεν ήθελα να διακόψω τον κύριο. Εγώ αυτό τώρα με τους, ειδικά για τους πυρσούς, έχω μια διαφορετική άποψη. Εμένα μου αρέσουν οι πυρσούς. Ναι, και εμένα μου αρέσουν. Μην τους πετάς μέσα. Να τιμωρείται αυτός που τους πετάει μέσα. Είναι δηλαδή ένα ωραίο θέαμα. Δίνει χρώμα, ρε παιδί μου. Ή τα χαρτάκια. Κλίμα, ναι, είναι ωραίο. Ή τα ρολό που πετάμε εμείς πιο πολύ, ρε παιδί μου. Γιατί αυτά. Μην λες ρολό, φουνάει αυτό. Σωστό, το ξέχασα. Να είναι καλά αυτός. Ο άγιος άνθρωπος, ο παλικάρι μας. Να είναι καλά. Λοιπόν. Δηλαδή να έχουμε και ένα μέτρο. Αυτά είναι πράγματα τα οποία προχθές έπαιζε Μπόκα River το 0-2, ναι. Πριν 2 εβδομάδες. Δηλαδή λέτε ότι τιμωρήθηκε, δηλαδή πέσα χαρτάκια και υπήρχαν και πυρσί. Λέτε ότι τιμωρήθηκε, να το ψάξουμε. Δεν νομίζω να τιμωρήθηκε η Μπόκα. Γιατί άμα το πετάξεις μέσα, ναι. Καλά, προφανώς. Να τιμωρηθείς. Και πιο σκληρές τιμωρίες, όχι μόνο χρηματικές. Αλλά δεν είναι ένα ωραίο θέαμα αυτό το πράγμα. Γιατί δηλαδή να τιμωρείτε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Το να ανάβουν και να κάνουν, δημιουργούν κλίμα είναι ωραία. Τώρα το να αρχίσει να το πετάς μέσα στον αγωνιστικό χώρο ή στην κερκίδα, ας πούμε. Να μείνει στο χέρι σου και να υπάρχουν και κάποια. Πόσα λένε αυτά, που σβήνουν κιόλας. Α, ναι. Κάποια βαρελάκια, κάποια φτέκια. Είναι ελεγχόμενο. Έτσι, ναι. Είναι ωραίο. Ή τα χαρτάκια, ή τα ρολάω. Δεν το ξαναείπα. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Λοιπόν, συμβαίνουν για αυτά. Λοιπόν, βλέπω φτάνουμε στο τέλος, Στέλιο. Πότε πέρασε η ώρα, δεν είχα πάρει. Πέρασε. Ναι, πέρασε. Καλά, πολύ ώρα, γρήγορα. Ναι, να δει να πάω αύριο εδώ στους επιτελείς του Λίμπερο να το στείλουμε τον Τρέγια. Όχι, εντάξει, μην το φάμε κιόλας, όχι. Απλώς το μόνο το οποίο πρέπει να μεταφερθεί στη διεύθυνση του σταθμού είναι να βάλετε μια κάμερα. Κάμερα. Ναι, όταν έχετε εκπομπή, να βάλετε μια κάμερα ή όταν έχετε καλεσμένο, όπως αύριο, ας πούμε, θα έχετε το Μακοκούλα, να υπάρχει μια κάμερα και να μπορεί κάποιος να μπαίνει να βλέπει το τι γίνεται.
Ναι, αυτό είναι εύκολο, γίνεται. Βλέπετε, δεν τα ξέρω αυτά. Τόσο τη τεχνολογία δεν είμαι. Γίνεται, απλώς καταλαβαίνεις πώς το λέω. Εγώ το είχα πει από την αρχή όταν έμαθα ότι θα γίνεται δίδυμο. Λέω μια τάση να ξέρει. Λέω πρέπει να μπει κάμερα. Μην μπει και κανένα έξι τίποτα πάνω στην τέχνη όμως. Στο ίντερνετ είναι. Δεν υπάρχει λογοκρισία εκεί. Δεν υπάρχει εκεί, δεν υπάρχει σούρου. Ναι, σούρε δεν υπάρχει. Ένα δίκιο το έχει. Λοιπόν, αυτά δεν βλέπω κανένα μηνυματάκι. Δεν βλέπω τίποτα εδώ να ανοιχνεύσουμε. Όχι. Ωραία. Αφού σου άρεσε, Στέλιο, έτσι, άρα είσαι η πρώτη επιλογή όταν θα έχει επαγγελματικές υποχρεώσεις. Ο Τρέλιας, να ξέρεις ότι θα είσαι καλοδεχούμενος εδώ, να μπορείς βέβαια και εσύ, γιατί και εσύ έχεις τη δουλειά σου και νέο παλικάρι είσαι και κοπέλες, μην έλεγα γκόμενες, θα με έκραζε ο Τρέλιας, το savoir vivre, μη λες γκόμενες. Σιγάρες, τι είπα. Λοιπόν, και κοπέλα θα υπάρχει και δουλειά έχεις. Αν μπορείς, όταν θα λείπει αυτός ο Γαρδέλης δεκαετίας του 80, ο Σταμάτης, αν μπορείς και θες να έρχεσαι, θα είσαι καλοδεχούμενος πάντως. Ευχαριστώ αρχικά και για την πρόσκληση σήμερα και γενικά για όλα τα καλά λόγια. Ναι, ό,τι καλά, την αλήθεια λέω. Αυτό νομίζω βγήκε και από τα τηλεφωνήματα, νομίζω, και από τη συμμετοχή του κόσμου και από το αποτέλεσμα. Ήτανε πολύ καλό, πιστεύω εγώ. Και λοιπόν, εγώ το πιστεύω, θα δείξει. Θα δείξει. Να σου πω με την Ήτα την άλλη επιδέαση εδώ. Εγώ δεσμεύομαι ότι τη Δευτέρα θα πάρω τηλέφωνο. Πάρε. Ανεξαρτήτου αποτελέσματος, ναι. Ό,τι και να έρθει, εγώ θα πάρω τηλέφωνο τη Δευτέρα. Του είπα, θα το πω και την άλλη εβδομάδα, να κάνουμε να βάλουμε ένα στίχημα με τον Τάσο. Δεν ξέρω αν το δεχτεί, γιατί αυτός είναι και λίγο σε αυτά. Αν κερδίσει ο Άρης να φορέσει φανέλα του Άρη και να βγουν φωτογραφίες. Αυτό είναι χοντρό. Δεν νομίζω να το δεχτεί, αλλά γιατί εγώ πώς θα το δεχτώ. Γιατί. Εντάξει, α, το βάλουμε και στην Τούμπα. Να, διπλό. Πώς τον είπε το Μπουγάτσα, τι 300-600. Διπλό. Εγώ το βάζω και στα δύο. Εγώ πιστεύω δεν θα χάσω την Τούμπα και α εκείνου στο Χαριλάου. Πες το αυτό όμως. Ναι. Πες το. Να το μεταφέρω. Ναι. Για να δούμε, θα το δεχτεί. Αύριο θα του το πω. Ναι, θα... Πρώτο Θεός, υγεία να έχουμε. Αύριο 10 η ώρα εδώ επαναλαμβάνω με Μακουκούλα. Να σε ευχαριστήσω κι εγώ, Στέλιο. Πραγματικά πολύ καλή παρέα. Η δική σου και γενικά η συζήτηση που είχαμε και το επίπεδο νομίζω ότι ήταν ανεβασμένο και βάλε. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή, για την ακρόαση. Να πω ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα ήταν στον αέρα της πόλης, στο Λίμπερο 107,4, γιατί βασικός υποστηρικτής είναι το Escobar Espresso Coffee Bar, Γεωργίου Παπανδρέου 9, τηλέφωνο 2311-208-301. Επαναλαμβάνω το τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar από τις 8 το πρωί για τον καφέ σας μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας. Ένα από τα ωραιότερα στέκια της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης σου ομάδος. Εκεί κατευθύνομαι τώρα και ο Στέλιος μας. Να πάμε να πιούμε μια μπύρα. Μια μπυρίτσα θα την πιούμε, γιατί για ποτό δεν είμαστε σήμερα το βράδυ, να πω την αλήθεια, αλλά μια μπύρίτσα θα την πιούμε. Ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο. Από μένα, το Στέλιο και το Γιάννη. Καλό βράδυ. Καλό σας βράδυ.